σας, καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορεί να είναι καλό, παρά το γεγονός ότι πολλοί έτσι ξεκίνησαν με χιούμορ την όλη διαδικασία της ημέρας και της βροχής, κάνοντας τα γνωστά αστιάκια. Δυστυχώς όμως δεν είναι τόσο πολύ αστεία τα πράγματα, τα πράγματα είναι σοβαρά και άσχημα. Δυστυχώς μετράμε μία νεκρή γυναίκα από την φοβερή κατηγορία, κακοκαιρία που έχει ξεσπάσει από χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 4.30. Ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής άρχισε να πλήττεται από τις σφοδρές νεροποντές και άλλες περιοχές επίσης της Ελλάδας. Όπως σας είπα και στην αρχή, μετράμε και μία νεκρή. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι άσχημα. Να πάμε στο Γιώργο Σόμπολο να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες και για το τραγικό αυτό συμβάν. Πώς δηλαδή και πού έχασε την ζωή της από την κακοκαιρία η γυναίκα αυτή. Να μας δώσει όμως και το στίγμα του τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στα πιο κέρια σημεία. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Θέλω να ξεκινήσουμε, όπως είπε και εσύ, Λεωνόρα, με την άτυχη γυναίκα. Πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα περίπου 30 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο στην οδό Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Μιλάμε τώρα για κεντρικότατο δρόμο στην Αθήνα, έτσι. Και παρόλα αυτά, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της η γυναίκα αυτή. Από τι έχασε τη ζωή της, πνίγηκε, έπαθε κάποια ανακοπή, τι ακριβώς λένε οι πρώτες ενδείξεις? Η πρώτη ενημέρωση που έχουμε από τους πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο έπειτα από τηλεφωνήματα κατοίκων, είναι ότι μέσα στο αυτοκίνητο μπήκε νερό, γιατί κοντά υπάρχει ένα ποτάμι που περνά, ένα ρέμα που διασχίζει το Χαλάδι και το Μαρούσι. Πιθανόν η κοπέλα να πανικοβλήθηκε και πάνω στην κρίση του πανικού της να υπέστη κάποιο παθολογικό πρόβλημα, το οποίο δεν οδήγησε στο θάνατο. Αυτό βέβαια είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά εκεί προς τα εκεί κατευθύνονται οι πρώτες ενδείξεις, προς τα εκεί οδηγούν οι πρώτες ενδείξεις των πυροσβεστών. Το σίγουρο είναι ότι μέσα στο αυτοκίνητο της γυναίκας είχε πει νερό, όχι σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πούμε ότι δεν μπορούσε να κουνηθεί ή να αναπνεύσει. Όχι σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να είναι παθολογικά τέτοια, πιθανόν από την κρίση του πανικού που έπαθαν βλέποντας το νερό να μπαίνει μέσα. Ήταν εγκλωβισμένη και αυτή, όπως και άλλα αυτοκίνητα, στο συγκεκριμένο δρόμο. Ο δρόμος αυτός ενώνει το Χαλάνδρι με το Μαρούσι. Ένας πολύ κεντρικός δρόμος, όπως ανέφερες και εσύ. Και προφανώς λοιπόν εξαιτίας παθολογικών αιτίων να έχασε τη ζωή της. Αυτό θα το γνωρίζουμε λίγο αργότερα, μόλις γίνει και νεκροδομή στις ρώτης κοπέλας. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι αρκετά, αρκετά κεντρικός, με αρκετά έντονη κυκλοφορία υπό κανονικές συνθήκες. Δεν ξέρω τη στιγμή που εντοπίστηκε και το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας, αν υπήρχαν και άλλα εγκλωβισμένα αυτοκίνητα εκεί. Αν υπήρχαν και άλλοι οδηγοί που αντιμετωπίζανε και ενδεχομένως και οι ίδιοι το ίδιο πρόβλημα, του να μην μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητά τους, να κινηθούν έστω στοιχειοδός, να μπορέσουν να προστατευτούν. Το θέμα όμως είναι ότι δυστυχώς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Τώρα, από εκεί. Ναι. Έτσι ακριβώς όπως το λες, αλλά τρία αυτοκίνητα ήταν εγκλωβισμένα στο ίδιο σημείο. Και τώρα θα σας πω γενικότερα για την κατάσταση πώς έχει. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, η πυροσβεστική υπηρεσία μόνο στην Αττική έχει δεχθεί περισσότερες από 849 κλήσεις, οι οποίες αφορούν ως επιτοπλίστων άγκληση υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια. Γιώργο, μπορούμε να ακούμε λίγο καλύτερα τον Γιώργο? Είναι στη γραμμή μας ακόμα ή να δοκιμάσουμε να πάμε σε κάποιον άλλο συνάδελφο μέχρι να έχουμε τον Γιώργο και πάλι? Πάμε στη Γεωργία Χάρδα, λοιπόν. Καλό μεσημέρι, Ελεονόρα. Βρίσκομαι στα νότια προάστια. Να σας πω ότι τα προβλήματα ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Πού βρίσκεσαι εσύ τώρα, Γεωργία? Βρίσκεσαι στα νότια προάστια. Συγκεκριμένα βρίσκομαι στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Τα νότια προάστια είναι πολύ γνωστό ότι όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις καιρικές ακραίες, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα από την πλημμύρα στους δρόμους. Βεβαίως, πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια. Να σας πω ότι και φωτεινοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας σε πάρα πολλά σημεία στα νότια προάστια. Εκατοντάδες κλήσεις, όπως είπε και ο Γιώργος, από την δέχτηκε πυροσβεστική για άντληση υδάτων και από εγκλωβισμούς οδηγών. Τα περισσότερα προβλήματα ήταν στο σημείο που σας είπα. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν κλείσει λόγω της... Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά το πρωί, Ελεονόρα, έκλεισαν η Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον παλαιό υπόδρομο προς την Λεωφόρο Συγκρού. Επίσης, επειδή φούσκωσε ο ήλιστος, το
νερό είχε καλύψει το πρωί το δρόμο και φαντάζεστε ότι δεν μπόρεσαν πολλοί άνθρωποι να περάσουν από το σημείο και δυσκολεύτηκαν πολύ να κατευθυνθούν προς τις δουλειές τους. Επίσης, στα νότια προάστια υπάρχουν και διακοπές ρεύματος και σε άλλες περιοχές, αλλά κυρίως και στα νότια προάστια. Ενώ το πρωί είχαν διακοπεί και τα δρομολόγια του ΙΣΑΠ από Ομόνια Μπρο μέχρι τον Ταύρο λόγω πτώσης δέντρου, Ελεονόρα. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στους δρόμους είναι καλύτερη. Υπάρχουν κεντρικές αρτηρίες, οι οποίες παραμένουν κλειστές, είτε σε Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, είτε σε κάποιους πιο κεντρικούς δρόμους της Αττικής, έτσι ώστε να ενημερώσουμε και τον κόσμο, να ξέρει τουλάχιστον αν θα βγει να κινηθεί, προς τα πού να μπορέσει να κατευθυνθεί. Πάντως, αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, τα πράγματα είναι πολύ πιο ομαλά. Μήπως μπορεί να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο Γιώργος Σόμπολος, αν είναι κοντά μας. Γιατί το πρωί ήταν μέχρι τη Χαμοστέρνας κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν ξέρω αν έχουν αποκατασταθεί και αν έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή, γιατί περάσαμε πριν από λίγη ώρα από το σημείο, ήταν ανοιχτός πλέον ο δρόμος. Νωρίς το πρωί έκλεισε η Πειραιώς από την Πέτρου Ράλη μέχρι τη Χαμοστέρνας. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη στα σημεία αυτά που ανέφερες. Ο Γιώργος Γεωργία μου είναι εδώ, είναι κοντά μας ο Γιώργος, ο Σόμπολος. Εγώ είμαι, ναι. Ωραία, Γιώργο, θέλω να μας δώσεις λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση των δρόμων αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Υπήρξαν πολλοί δρόμοι και στους κεντρικούς του Χαλανδρίου και του Μαρισσού που είχαν κλείσει το πρωί, στην Αθηνική Οδό επίσης, στον Πειραιά επίσης. Θέλω να μας δώσεις λεπτομέρειες του ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί και ποιοι έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Η πλειοψηφία των δρόμων που ανέφερε σε Ελεονόρα έχει ανοίξει. Μικροπροβλήματα έχουμε στην Χαμοστέρνας, κάτω από την Πειραιώς, όπου εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είχε κλείσει ο δρόμος. Υπάρχουν ακόμη συσσωρευμένα ύδατα, τα απομακρύνουν οι πυροσβέστες. Εκεί για λίγη ώρα ακόμα θα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Επίσης, το πρόβλημα που υπήρχε στη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λίγο πριν τη Χαλιβουργία, εκεί πέρα είχε κλείσει το πρωί. Τώρα έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Με δυσκολία τα οχήματα κινούνται, αλλά κινούνται όμως. Στο ρεύμα προς Αθήνα, λες Γιώργο, ε. Ναι, ναι, και στο ρεύμα προς Αθήνα, εκεί ήταν το κυριότερο πρόβλημα. Είχαμε και ένα πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου, δηλαδή προς την Κόρινθο. Όμως έχει αντιμετωπιστεί, υπάρχει κυκλοφορία, απλά με δυσκολία. Επίσης πρόβλημα υπάρχει στο όρο Σεγάλαιο που το πρωί είχε κλείσει για περίπου 3,5-4 ώρες ο δρόμος. Τώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία και εκεί πέρα με προσοχή οδηγεί καθώς υπάρχουν αρκετά νερά πάνω στο οδόστρωμα. Το μοναδικό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή εντοπίζει η τροχέα, η οποία δίνει κατευθύνσεις, είναι στα νότια προάστια, κοντά στη Βουλιαγμένη, στο ρεύμα της Κοντάνης, εκεί όπου υπερχείλησε το ρέμα και δημιούργησε απίστευτες εικόνες. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, το ένα έπεσε πάνω στο άλλο. Μάλιστα, είχαμε και απεγκλωβισμό μιας γυναίκας από πολίτες. Το αυτοκίνητο είχε παρασυρθεί από τα νερά. Κατηφόρησε με μεγάλη ταχύτητα ένα δρόμο της περιοχής. Κατάφεραν και δύο πολίτες και την απεγκλώβησαν προτού φτάσουν οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί. Και η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της. Και όπως σας είπα προηγουμένως, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι. Ωστόσο, σε πολλά σημεία έχουμε αρκετά νερά και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί είχαμε δεκάδες μικροτροχέα σήμερα, μικροσυγκρούσεις αυτοκινήτων εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και ενδεχομένως και της απροσεξίας κάποιων οδηγών. Τα νεύρα. Δεν είναι καλά τα νεύρα των οδηγών. Το παρατηρώ και εγώ από το πρωί. Βρέχει που βρέχει. Είναι δύσκολη που είναι η δύσκολη κατάσταση στους δρόμους. Ας συνεργαζόμαστε λιγάκι οδηγοί μεταξύ μας. Δηλαδή, είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ πέρα, επειδή βλέπετε και τον τίτλο μας, ο οποίος είναι ο τίτλος της επικαιρότητας, είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, το ότι έχασε μια γυναίκα από την κακοκαιρία της ζωής της. Μη συγχαίρετε τη φωτογραφία που βλέπετε. Η φωτογραφία είναι μια φωτογραφία από τις πολλές που μου δοθεί στη δημοσιότητα μέσω των site και των blogs απεγκλωβισμού ενός οδηγού από ένα αυτοκίνητο. Δεν συνδέεται με το περιστατικό του θανάτου της γυναίκας. Και είναι και από την περιοχή του Χαλανδρίου η συγκεκριμένη φωτογραφία. Κυκλοφορούν πάρα πολλές τέτοιες φωτογραφίες. Όπως και αυτοί που βλέπετε εδώ πέρα, οι οποίοι μαθητές. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να το κουνήσω αυτό. Έλα. Ευχαριστώ. Όπως και αυτοί οι φωτογράφοι. Είναι μια φωτογραφία με μαθητές οι οποίοι έβγαλαν αυτές τις φωτογραφίες κάνοντας κανό. Είναι από τα πράγματα που λέγαμε από το πρωί, ότι στην αρχή, ίσως βλέπετε, είναι στο Χαλάνδρι και αυτή η φωτογραφία. Είναι από τα πράγματα που λέγαμε από το πρωί ότι ενδεχομένως κάποιοι ξεκίνησαν την ημέρα βλέποντάς το χιουμοριστικά. Έτσι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή μένω στην περιοχή, κοντά στην Χαμοστέρνας και στην Πειραιώς,
Πραγματικά 8 χρόνια που είμαι στην Αθήνα, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Ήταν απροσπέλαστο. Μα δεν μπορούσες ούτε ως πεζός, ούτε με αυτοκίνητο να μπορέσεις να προχωρήσεις, να περάσεις απέναντι τον δρόμο. Οι εικόνες που βλέπουμε με το αυτοκίνητο δίπλα φαίνεται πού φτάνει το νερό. Πάμε από τη Ρόδα. Έτσι, σχεδόν καλά από τον Τζάμπα. Όσο και ψύχρεμος να είσαι, είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις και κρίση πανικού παθαίνεις και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Να βγεις από το αυτοκίνητο, να αφήσεις το αυτοκίνητο. Και το πρωί που ερχόμουν, κορίτσια, πολλά αυτοκίνητα ήταν αυτά που μείνανε στον δρόμο. Ναι, από μπαταρία σταματάει το αυτοκίνητο. Διάβασα ότι οι μετεωρολόγοι είπαν ότι ο όγκος της βροχής που έπεσε μέσα σε 5 ώρες αντιστοιχεί με βροχές ενός μήνα. Και είδαμε κιόλα ότι έχουν δημιουργηθεί και πολλά σοβαρά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, παιδιά. Δηλαδή, έχει. Συνεχείς διακοπές ρεύματος από το πρωί. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουν κλείσει. Ναι, ήμουν επίσης μάρτυρας όταν σταμάτησε και η κυκλοφορία του ηλεκτρικού. Και αυτό γιατί τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο πριν τις 9, όντως κατέρευσε ένα δέντρο στο ύψος του Θυσίου. Αλλά αμέσως μετά είχαν πλημμυρίσει και σταθμοί στο Θυσίο και στο Μοναστηράκι, με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστά η κυκλοφορία του ηλεκτρικού. Να ζητήσουμε μια τελευταία εκτίμηση μέσω του Γιώργου Σόμπολου από την πυροσβεστική για αυτή τη στιγμή. Ναι, κοιτάξτε, αυτή η ενημέρωση τώρα που έχουν οι πυροσβέστες από τους μετεωρολόγους είναι ότι το κύμα αυτό κακοκαιρίας τώρα κατευθύνεται προς τα νότια και η υδροτική υπηρεσία έχει τεθεί σε μερική επιφυλακή στην επιδευτική εδώ της Αττικής, αλλά και προς τα νότια. Αυτό που θέλω να σας πω σαν στατιστικό στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους την ενημέρωση που δώσαν στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι ότι το νερό που έριξε σήμερα, δηλαδή η ένταση και η ποσότητα του νερού που έπεσε σήμερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής μέσα σε 6 ώρες, έτσι, μέσα σε 6 ώρες αντιστοιχεί στην ποσότητα που πέφτει κανονικά σε... Το διπλάσιο της ποσότητας που έπεσε μέσα στο Φλεβάρι. Δηλαδή μέσα σε 6 ώρες έβρεξε ό,τι έβρεξε σε ένα ολόκληρο μήνα. Που είχαμε βροχές όλο το Φεβρουάριο. Αντίστοιχη βροχότωση τέτοιας εντάσεως και ποσότητας είχαμε στις αρχές της δεκαετίας του 60 και συγκεκριμένα το 61. Αυτό ανέφεραν χαρακτηριστικά οι μετεωρολόγοι. Άρα ουσιαστικά είναι οι πιο σφοδρές νεροποντές που έχουν υπάρξει μετά το 1961, αυτό μας λες. Ακριβώς. Αντίστοιχη είχαμε το 61. Έκτοτε δεν είχαμε τόσο έντονη βροχότωση με τόσο μεγάλη ένταση του νερού και με τόσο μεγάλη ποσότητα νερού. Μάλιστα. Που να πέσει. Από τη μία έχουμε νερό. Από την άλλη δυστυχώς όταν για να έχουμε νερό πληρώνει το μεγάλο κόστος αυτών των συνηθισμένων πλέον εικόνων και καταστάσεων που βιώνουν όλοι όσοι ζουν και σε περιοχές που κυρίως πλήττονται από τις νεροποντές, όπως είναι πολύ γνωστό σε όλους, ή τα νότια προάστια κυρίως και περιοχές εδώ των βορείων προαστίων. Και βέβαια δυστυχώς δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα νεκρό από τη σημερινή κακοκαιρία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Σόμπολο, να ευχαριστήσουμε και την Γεωργία Χάρδα. Και να πάμε τώρα στο Σπύρο. Σπύρο, έχει συγκεντρώσει και εσύ κάποια στοιχεία. Ναι, και να πούμε έτσι συνοπτικά κάποια πράγματα για να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται έξω. Χρηστικό χαρακτήρα έχουν αυτά που θα σας πω περισσότερο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Είχαμε περισσότερες από 849 κλήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην πυροσβεστική. 140 πυροσβέστες και 70 συνεργεία είναι στο δρόμο. Έχουν δεχτεί κλήσεις για απεγκλωβισμό οδηγών ή προσβεστική στην Ιερά Οδό, στο Χαϊδάρι, στην Πειραιώς, στο Γκάζι, στη Λεωφόρο Σχιστού, στο Σκαραμαγκά έξω από το Αττικό Νοσοκομείο και στην υπόγεια γέφυρα της Συγκρού. Στη Σταμάτα επίσης απεγκλωβίστηκαν 7 οδηγοί. Στη Λεωφόρο Καβάλας επίσης έσκευσαν γερανοφόρα οχήματα προκειμένου να βγάλουν δυο ταχύ που είχαν βυθιστεί από τη βροχή. Ευτυχώς οι οδηγοί έχουν απεγκλωβιστεί. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και στον Ηλισσό που έγινε ξανά ποτάμι. Να σου πω επίσης ότι στο ρέμα της Πικροδάφνης φούσκωσε και παρέσυρε τα πάντα. Ότι οι περισσότεροι δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε χυμάρους και τα αυτοκίνητα σχημάτιζαν μέχρι πριν από λίγο ουρές χιλιόμετρων σε ένα απίστευτο ποτηλιάρισμα. Κλασικότερο παράδειγμα στην οδό Πειραιώς που ήταν κλειστή και στα δύο ρεύματα, την Πέτρου Ράλη ως τη Χάμο Στέρνας. Και επίσης να σου πω ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα ηλεκτροδότησης. Με τις συνεχείς διακοπές ρεύματος. Οι βλάβες οφείλονται κυρίως στο ότι πλημμύρισαν υπόγειοι υποσταθμοί της ΔΕΗ και σε πτώση ιδιαίτερων στα δίκτυα της ΔΕΗ, αλλά και σε πλημμύρες. Οπότε χρειάζεται συνδυασμένη παρέμβαση τεχνικών της ΔΕΗ και πυροσβεστικής. Και να σου πω ότι η κακοκαιρία, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, έχει θέσει εκτός λειτουργίας 6 γραμμές μέσης τάσης σε Κουκάκι. Μάλιστα. Νέο Κόσμο, Καλυθέα προ Σταύρο, Φιλοθέη προ Αγία Παρασκευή, Θράκο Μακεδόνες και Χολαργό. Και σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης παρατηρούνται και στα νότια προάστια. Έτσι.
και κυρίως σε Πειραιά, Φάληρο, Καλλιθέα και Κουκάκι. Και Γλυφάδα και Βουλιαγμένη όλες. Εγώ είχα διακοπή ρεύματος το πρωί, κανονικά. Δεν... Πάντως, το ευχάριστο μέσα σε όλα αυτά είναι ότι θα το δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Οι προγνώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνουν λόγο για βελτίωση τις επόμενες ημέρες, καθώς η ένταση του φαινομένου ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τώρα. Το λέγανε οι μετεωρολόγοι και από χθες ότι θα έχει πολύ τοπικό χαρακτήρα, αλλά έντονο για λίγες ώρες. Ευτυχώς έχουμε περάσει τα δύσκολα. Από εκεί και έπειτα θα σας πούμε και σε λίγο αναλυτικά την πρόβλεψη του καιρού, τόσο για Αττική όσο και για τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Προς το παρόν όμως, έτσι για να ελαφρύνουμε λιγάκι την όλη τη διάθεση και το όλο κλίμα, πάμε να δούμε τι έγινε στο Twitter. Κλασικός κράχτης σοβαρών και μη σοβαρών καταστάσεων το Twitter. Πάμε να δούμε πώς σχολίζαν διάφοροι το φαινόμενο της κακοκαιρίας. Να δούμε με Τατιάνα Στεφανίδου πρώτα και Ρούλα Κορομιλά. Μην ξεχάσετε μάσκα, βατραχοπέδιλα και αναπνευστήρα. Καλημέρες με αστραπές, βροντές, καταιγίδες και άλλα καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι λοιπόν, και να πούμε ότι δεν είναι μόνες αυτές που είδαμε. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που γνωρίζουμε και άλλοι και άλλες επώνυμοι, οι οποίοι αντιμετώπισαν σήμερα πολύ σοβαρά προβλήματα με την κακοκαιρία. Η Τατιάνα Στεφανίδου εγκλωβίστηκε στην Κηφισίας και το έδωσε μέσα από το Twitter της. Ωστόσο, όπως είπαμε, υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει και η Ευγενία Μανολίδου με την Νάντια Μπουλέ. Έχετε κι εσείς τόση βροχή στα μέρη σας? Σε σένα που με πέρασες απέναντι, αγκαλιά μέσα από το ποτάμι για να μπω στο αμάξι μου, σε ευχαριστώ. Έχω βαθιά συναισθήματα πια για σένα. Είδαμε τέτοιες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξα κι εγώ αυτό από τις μάρτυρες, ανθρώπων που προσπαθούσαν να βοηθήσουν ένας τον άλλον, και αυτό ήταν το σημαντικότερο. Γιατί όντως οι περισσότεροι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι. Πάντως, παιδιά, εγώ αυτό που επιμένω, δηλαδή το πρωί, είπα ότι θα το πω και στο ραδιόφωνο, θα το πω και στην εκπομπή, άμα μου δοθεί ευκαιρία εδώ στην τηλεόραση. Παιδιά, πρέπει οι οδηγοί λιγάκι να μετριάσουμε τα νεύρα μας. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να είμαστε μια χώρα που δεν έχει καθόλου οδική αγωγή. Είναι τραγικό. Σου ανάβουν τα δηλαδή, λίγο συνεργασία, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι ο άλλος προσπαθεί, παλεύει να βγει, να μπει. Δώσε λίγο χώρο, δεν πάθεις τίποτα. Θα αργήσει που θα αργήσει. Άρχισε ένα κλάσμα δευτερόλεπτο παραπάνω. Έτσι. Να βοηθήσεις και έναν άνθρωπο ο οποίος. Πάση περιπτώσει, θέλω λίγο προσοχή γιατί και εσείς τσαντίζεστε και οι υπόλοιποι γύρω σας επίσης. Ο κόσμος πολύ θυμό. Ναι, αλλά πρέπει να μην εκτονώνεται στο τιμόνι αυτός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε έρθει εδώ για να έχουμε και το γραφικό του χάρτη μας, έτσι ώστε να τα βλέπουμε και πιο αναλυτικά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κακοκαιρία πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα και το βλέπετε κι εσείς στο χάρτη μας, το βλέπουμε και από τα βόρεια. Όπου η θερμοκρασία ωστόσο είναι 11 βαθμοί Κελσίου. Δεν τη θεωρείς και χαμηλή, έτσι. Η υψηλότερη βέβαια βλέπουμε ότι φτάνει και τους 20 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί που θέλω να σας πω ότι η Κρήτη μέχρι χθες τουλάχιστον που είχα και επικοινωνία με τους ακροατές του ραδιοφώνου ήταν εξαιρετικά ηλιόλουστη και με βαθμούς που έφταναν και τους 22 εχθές, πραγματικό καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή όμως το κύμα της κακοκαιρίας κινείται από τα παράλια και τα νότια όλων των περιοχών. Ουσιαστικά κατευθύνεται προς Πελοπόννησο και Κρήτη. Από εκεί και έπειτα, εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είναι, στο κομμάτι αυτό είναι που εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα. Όπως είπαμε, είναι τα παράλια της Πελοποννήσου και πηγαίνει προς την Κρήτη. Οι άνεμοι όμως βλέπετε ότι είναι νοτιοανατολικοί, δεν ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, τουλάχιστον φτάνει μέχρι τα 8 το μέγιστο στο Ιόνιο. Από εκεί και έπειτα έχουμε 3 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα δείτε τη διακύμανση αυτή από 3 έως 8. Σημαίνει ότι κινείται εξελίσσεται η κακοκαιρία. Έχουμε δηλαδή ξεσπάσματα, τα λεγόμενα και τα γνωστά μπουρίνια. Θα πρέπει τώρα να είσαστε όλοι προσεκτικοί, όλοι τουλάχιστον όσοι έχετε σκάφη αναψυχής, βάρκες, πλεούμενα, παντός τύπου. Θέλει λιγάκι προσοχή, από εκεί και έπειτα. Όταν λέω βάρκες, συμπεριλαμβάνονται και αυτές που κυκλοφορούν στην Αττική σήμερα. Όχι, από εκεί και έπειτα, στην Αττική και στην Εύβοια, μπερδεύομαι λίγο, στα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου, επίσης, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία και στη Χαλκιδική, κατά τη διάρκεια... Το ψάχνω τώρα. Έτσι, το πάω σωστά τώρα. Λοιπόν, έχουμε βροχές, καταιγίδες, όπως επίσης και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και στα Δωδεκάνησα. Εκεί είμαι... Μπερδεύομαι, παιδιά, λίγο. Εκεί. Δεξιά ή αριστερά θα μου λέτε. Κρεμμύδι, σκόρδο κρεμμύδι, οκ. Okay? Λοιπόν, το βράδυ θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα Δωδεκάνησα
και στο νότιο Αιγαίο. Εδώ. Εδώ είναι το Δωδεκάνησα. Και εδώ είναι το νότιο Αιγαίο. Πώς. Θα έχουμε επίσης εξασθένιση των φαινομένων. Θα αρχίσει από αύριο το μεσημέρι και μετά, όπου θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας και πτώση των ανέμων. Και γενικώς θα αρχίσει να βελτιώνεται πολύ η κατάσταση χωρίς βροχές και χωρίς νεροποντές. Αύριο επίσης θα έχουμε και αύξηση των μποφόρ στο Αιγαίο μόνο, που θα φτάσουν τα 8 και αυτό τις πρωινές ώρες, Κυκλάδες και Κρήτη. Αυτό θα είναι λιγάκι έτσι το σκηνικό του καιρού, από εδώ και στο εξής. Το δύσκολο πέρασε σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, από εκεί και έπειτα θα μετράμε τώρα για αρκετό διάστημα όλες τις επιπτώσεις που αφήνει πίσω τη νεροποντή, όπως κάθε νεροποντή τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου σε αυτό το τελακανοπαίδιο. Το δώρο μας, τι δώρο έχουμε. Α, ωραίο. Έχουμε Max σήμερα, αγαπημένο, λατρεμένο, εξαιρετικά designato, από τα πιο αγαπητά σε εσάς, διότι δίνουμε πολλές φορές έτσι τέτοια ωραία gadget, αλλά όσο αγαπάτε το Mac, δεν αγαπάτε νομίζω άλλο. MacBook Air, εδώ, είναι τόσο ελαφρύ, τόσο βολικό, έχω και εγώ το ίδιο παιδιά, πραγματικά και μου έχει λύσει τα χέρια. Εκτός του ότι είναι εξαιρετικού design, είναι τόσο λεπτό και ελαφρύ που μπορείτε να το μεταφέρετε και να το παίρνετε μαζί σας οπουδήποτε. Έχει πολύ ωραία οθόνη υψηλής ανάλυσης και βέβαια νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε τις λειτουργίες που μπορεί να έχει ένα Mac. Με κενό το ματεπώνυμο στο 54888 9011 405 404 για να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε το Mac Air μας, το οποίο είναι εδώ και σας περιμένει, είναι λατρεία. Θα κολλήσετε, πραγματικά θα κολλήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, το διεκδικείτε, σε λίγο και πάλι εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να βλέπουμε σιγά σιγά τα δικά μας. Ξεκινώντας από τα νυχτοπερπατήματα τα χθεσινά, πάμε να δούμε Κατερίνα Καραβάτου. Πες να δεις Κατερίνα Καραβάτου. Θέλω να δω Κατερίνα Καραβάτου, γιατί έχουμε και καιρό να τη δούμε, βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ καιρό. Και θέλω να μάθω και τα νέα της. Και να λοιπόν που η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζει πράγματα. Θέλει αυτή τη φορά όμως να κάνει πράγματα τα οποία της ταιριάζουν. Δεν θέλει να μπει στην διαδικασία, ξέρεις με γνώμονα το άγχος ή την πίεση γενικότερα. Μιλάει βέβαια για το πόσο. Πόσο έχουν αλλάξει ευαισθησίες γενικότερα από τότε που ήρθε στην ζωή το παιδί της. Και βέβαια έχει μετατρέψει το σπίτι σε ένα Λούνα Πάρκ. Ναι, και ετοιμάζει κάτι που θα μας κάνει εντύπωση. Κάτι που πραγματικά θα της ταιριάζει. Τώρα, αν είναι επειδή είναι μαμά. Θα δούμε, γιατί την έχουμε να μας μιλάει στην κάμερα της εκπομπής. Και μετά θα πούμε κι άλλα. Τι ετοιμάζει η Κατερίνα Καραβάτου, θα επιστρέψει τηλεοπτικά. Έχετε χρόνο τώρα πλέον. Ναι, τελευταία δεν έχω καθόλου χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε στο μέλλον. Τηλεοπτικό. Όχι, είναι κάποια πράγματα τα οποία. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό να υποθέσω. Με άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Όταν θα είναι να τα πούμε, θα τα πούμε. Έχει να κάνει με τηλεόραση, έχει να κάνει με κάτι ψηφιακό. Έχει να κάνει με ενδιαφέροντα. Αυτό. Η οποία είναι μακριά από την τηλεόραση αυτόν τον καιρό. Δεν έχει τώρα νόημα να αρχίσουμε να πούμε σε αυτή την κουβέντα. Είναι κάτι στο οποίο δουλεύω, το οποίο θα ούτως ή άλλως δεν είναι να το κατακριθώ, αλλά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Θα θέλατε εσείς να κάνετε όμως κάτι άλλο στη τηλεόραση. Θα ήθελα να κάνω κάποια πράγματα στη τηλεόραση, μια και ήταν η δουλειά μου για 8 χρόνια, αλλά όχι με τον γνώμονα του οπωσδήποτε. Αν τύχει κάτι να είναι ωραίο, κάτι το οποίο να μπορεί να γίνει, γιατί πολλά πράγματα λέγονται αλλά δεν γίνονται, ναι. Αλλά, ξέρεις, η ζωή είναι γεμάτη πολλά διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να την ακολουθούμε. Στο διάστημα αυτό που δεν σας βλέπουμε, σας έχει γίνει κάποια πρόταση? Έχω συζητήσει διάφορα πράγματα, ναι. Διάφορα, όχι μόνο ένα. Αλλά οι εποχές είναι πολύ δύσκολες, οπότε, ξέρεις, τα ακούω με ενδιαφέρον και θα δούμε τι θα γίνει. Περισσότερες ευαισθησίες τώρα που είστε μαμά, σε μια ωραία ταινία, σε μια ωραία παράσταση. Και διαφορετικές ευαισθησίες τώρα που είμαι μαμά, νομίζω. Γιατί όταν γίνεται κάτι στη ζωή σου που την αλλάζει η θέμελα, προφανώς γνωρίζεις τον εαυτό σου και διαφορετικά και σκέφτεσαι και αλλιώς κάποια πράγματα με αυτή την έννοια. Δεν είναι μόνο ένα έργο γεγονής όπως αυτό που είδατε σήμερα, σίγουρα. Τι έχει αλλάξει το σπίτι με τη μικρή?
Δεν έχει μείνει τίποτα το ίδιο στο σπίτι. Καταρχήν στο ίδιο το σπίτι. Είναι Λούνα Πάρκ. Έχουμε αλλάξει όλοι, μας έχει αλλάξει όλους. Νομίζω προς το καλύτερο. Είμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι που κάνουν μια οικογένεια που μεγαλώνει και απολαμβάνουμε και τις δύσκολες και τις όμορφες στιγμές. Τώρα που έχει αρχίσει και μεγαλώνει και καταλαβαίνει η μικρή, πώς είναι για εσάς? Είναι πολύ ωραιότερα. Κάθε μέρα που περνάει και αντιλαμβανόμαστε και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο που αλλάζει, είναι για μας ένα μικρό θαύμα. Για την ίδια είναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιλαμβάνεται ένα μωρό όλα αυτά τα καινούργια πράγματα και τα ρεθίσματα που παίρνει και που την κάνουν να κάνει διαφορετικά πράγματα. Για μας είναι το κοριτσάκι μας, είναι η χαρά μας, είναι η ζωή μας και απολαμβάνουμε κάθε μέρα μαζί της κάθε λεπτό. Πες αυτό που είπες τώρα που μιλάγαμε για την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι πάρα πολύ ήρεμη. Εγώ την ξέρω και σε προσωπικό επίπεδο και όσες φορές έχω μιλήσει, έχω εισπράξει το εξής. Ανήκει στην κατηγορία των παρουσιαστριών που δεν έχουν την τρέλα να βλέπουν τον εαυτό τους στο γυαλί. Δεν έχουν εξαρτηθεί από την κάμερα και έχει συνεχίσει τη ζωή της. Να πω κάτι, δεν έχει την τρέλα να γυρίσει τόσο πολύ στην τηλεόραση. Την αγαπάει βέβαια την τηλεόραση, αλλά θεωρεί ότι μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα εκτός τηλεόρασης και να είναι εξίσου δημιουργική. Ναι, γιατί είναι και η ίδια πολύ δημιουργική. Πιστεύετε ότι έχει κάποια σκαριά, ετοιμάζει κάτι? Ναι, σίγουρα ετοιμάζει κάτι. Δεν ξέρουμε τώρα αν έχει να κάνει με την τηλεόραση. Απλώς όταν αναρωτήθηκε αν της λείπει τηλεόραση και πολύ σωστά απάντησε ότι 8 χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά, ήταν η καθημερινότητά μου, αλλά δεν καίγομαι με ένα. Να σας πω την αλήθεια, μου φάνηκε μια, έτσι, μου φάνηκε λίγο απογοητευμένη. Όχι, δεν είναι καθόλου απογοητευμένη. Γιατί είπε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν γίνονται προτάσεις. Είχε κάνει συζητήσεις, όμως σου είπα, Φλωρίντα, όσοι δεν ξέρουν σε προσωπικό επίπεδο, δεν έχει την τρέλα που έχουν οι άλλες παρουσιάστριες που αν δεν βγουν στο γυαλί μια σεζόν παθαίνουν, δεν ξέρω τα χίλια μυρια όσα. Ναι, η Κατερίνα είναι 2 χρόνια εκτός. Απολαμβάνει καταρχάς την οικογενειακή ζωή. Λατρεύει την κόρη της και τον άντρα της. Είναι από τις τυχερές, είναι από τις τυχερές γυναίκες. Που παρά το γεγονός ότι λόγω κακών συνθήκων και συγκυριών, γιατί είναι πολύ καλή επαγγελματίας, έμεινε εκτός χώρου, που έχει όμως τη δυνατότητα και διοχετεύει την ενέργειά της στο παιδί της. Δηλαδή, της έκατσε σε μια περίοδο που το αντιστάθμισε αμέσως με τον επόμενο της. Συμφωνώ, αλλά υπάρχει και το οικονομικό θέμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν κάποιος δεν δουλεύει, να μπορεί να συντηρείται. Σαφώς, βέβαια. Εντάξει, έχει έναν άντρα ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στα θεατρικά δρόμενα, ο σύζυγός της. Δεν μιλάμε συγκεκριμένα για την Κατερίνα, αλλά γενικά μιλάμε. Υποθέτω ότι όταν είσαι εκτός... επειδή δεν είναι κανένας άνθρωπος που έκανε καμιά μεγάλη ζωή, αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε τα έχει καταφέρει να κάνει αυτό κάποια χρήματα. Είναι πολύ ωραίο να μπορεί να μεγαλώνει το παιδί σου και να μην έχει παράλληλα ανάγκη να δουλέψει για ένα διάστημα ίσως. Αλλά εγώ κατάλαβα ότι κάτι άλλο θα κάνει, κάτι ετοιμάζει. Μπορεί να κάνει κάτι ιντερνετικό που περισσότερες παρουσιάστριες ασχολούνται με αυτό, αλλά από τα λόγια της μπορούμε να καταλάβουμε ότι πάνω κάτω μπορεί να είναι με τη μητρότητα, με αυτό το οποίο ζει, με την οικογένεια. Ναι. Πάντως, ό,τι και να κάνει, εμείς της ευχόμαστε καλή επιτυχία, βέβαια. Και δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ ειλικρινά, γυναίκες οι οποίες έχουν το μωρό τους και την οικογένειά τους που είναι ευτυχισμένες κτλ., θεωρώ ότι είναι τυχερές. Από εκεί και έπειτα. Όλες μπορούν να βρουν κάπου να διοχετεύσουν τη δουλειά τους και σίγουρα να έχουν και μια άλλη δουλειά για να βγάζουν και τα προστοζήν. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. Πάνος Κακινόπουλος και Ελένα Παπαλιγούρα. Ναι. Για βοήθησέ με λίγο. Υπήρχαν δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό που τα είχαμε δει και εμείς. Ήθελα τη νεαρή ηθοποιό, τη Λένα Παπαλιγούρα, η οποία είναι και κόρη του πρώην υπουργού του Αναστάσιου Παπαλιγούρα. Και πολύ ταλαντούχα ηθοποιό. Πολύ ταλαντούχα ηθοποιό. Την έχω δει, γι' αυτό το λέω. Και λένε λοιπόν τα δημοσιεύματα ότι εδώ και χρόνια έχει μια πολύ έτσι διακριτική σχέση με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη, τον κύριο Πάνο Κοκκινόπουλο. Πολύ γνωστό λοιπόν... και για μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση. Τις έχουμε θαυμάσει και τις έχουμε λατρέψει όλους. Ειδικά αυτές τις σειρές με τα δολοφονικά, κύκλος, όλα αυτά. 13η εντολή. Τα μαύρα μεσάνυχτα που έκαναν την επιτυχία. Χθες λοιπόν το βράδυ εμείς συναντήσαμε τον κύριο Κοκκινόπουλο και θα δείτε λοιπόν με ποιο τρόπο ουσιαστικά τοποθετείται, να το πω έτσι, σε όλα αυτά. Όσον αφορά τη σχέση με την κυρία Παπαλιγούρα. Ήθελα να τους τιμωρήσω. Να τους κάνω να υποφέρουν. Λένα Παπαλιγούρα, Πάνος Κοκκινόπουλος. Μία διακριτική σχέση που κρατά χρόνια και όμως κανείς από τους δύο δεν μιλούν για αυτήν. Βρική μου,
και η ζωή και η αμαρτία. Η Λένα Παπαλιγούρα είναι ηθοποιός και κόρη του πρώην υπουργού Αναστάση Παπαλιγούρα. Όσο για τον Πάνο Κοκκινόπουλο, οι συστάσεις είναι περιττές. Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως σκηνοθέτης των επιτυχιών. Τρίτος νόμος, Μαύρα μεσάνυχτα, Κόκκινος κύκλος. Δέκατη εντολή είναι μερικές από τις σειρές που σκηνοθέτησε, σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία. Έκανα έκτρωση. Ήρθανω στο πόνο, μην ανησυχείς για το παιδί πια. Γιατί, ρε Κατερίνα. Ήταν το μόνο καλό που είχαμε από αυτή την ιστορία. Έπρεπε. Η γνωριμία του Πάνου Κοκκινόπουλου με τη Λένα Παπαλιγούρα έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς Τρίτος Νόμος. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη σχέση. Εγώ τόσο καιρό το έπαιζα ξενέρωτη και στην έλεγα που και καλά με γουστάρεις και εσύ ήξερες ότι τα έχουμε τον καθηγητή μας. Πολύ συχνά η κόρη του άλλοτε Υπουργού Δικαιοσύνης πηγαίνει αθόρυβα και διακριτικά στο θέατρο για να παρακολουθήσει τις πρόβες και ενίοτε όταν ο χρόνος της το επιτρέπει, περιμένει μέχρι εκείνος να ολοκληρώσει τη δουλειά του, προκειμένου να φύγουν παρέα. Ζουν εδώ και καιρό μια θυελώδη σχέση. Ωστόσο, στην πρεμιέρα του συντρόφου της ήταν απούσα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τόσα χρόνια μιλάτε μόνο μέσα από τη δουλειά σας. Πάρα πολλά χρόνια. Τώρα τελευταία υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες στον τύπο σε σχέση με την σχέση της ζωής σας, την κατάσταση... Μιλάω πολύ για την προσωπική μου ζωή. Σας ενοχλούν αυτά? Όχι, αλλά δεν μιλάω ποτέ. Οπότε τελειώνει η ιστορία. Η Λένα βρήκε στο πρόσωπο του όριμου σκηνοθέτη τον πραγματικό έρωτα. Ο Κοκκινόπουλος είναι για εκείνην ο μέντορας που τη συμβουλεύει, την προστατεύει αλλάζοντάς της πολλές φορές ακόμη και οπτική στον τρόπο που αντιμετωπίζει πρόσωπα και καταστάσεις, γι' αυτό δεν μπορεί να διανοηθεί τη ζωή της μακριά του. Υποστηρίζουν άτομα από το περιβάλλον τους και συνεχίζουν λέγοντας πως υπάρχει μεταξύ τους μια ευδιάκριτη χημεία. Παρόλο που είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό, είναι διακριτική όσον αφορά τη δημοσιότητα. Αποφεύγουν τις πολλές κοινές εμφανίσεις προκειμένου να μην δίνουν λαβές στον τύπο. Μόνο που εγώ θα πρέπει από εδώ και πέρα να ζω με αυτό το βάρος. Και το χειρότερο, θα συνεχίσω να λέω ψέματα και στο παιδί μου. Από την πρώτη στιγμή της έδειξε συμπάθεια, καθώς διαισθάνθηκε τη μεταξύ τους χημεία. Και εκείνη όμως έδειξε γοητευμένη. Στην αρχή η σχέση κρατήθηκε σε επίπεδο αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμηση. Με το χρόνο άρχισαν να κάνουν περισσότερο παρέα με αποτέλεσμα να έρθουν πιο κοντά οι δυο τους. Η Λένα Παπαλιγούρα και ο σκηνοθέτης, παρόλο που δεν το διατυμπανίζουν, είναι ευτυχισμένοι. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα ζευγάρια. Μου αρέσουν γιατί είναι ζευγάρια τα οποία μου δείχνουν ότι έχουν μια βαθιά έτσι επικοινωνιακή, πνευματική. Συγγνώμη, επικοινωνική. Μια βαθιά έτσι, αυτό που είπες εσύ, εγκεφαλική και πνευματική επικοινωνία. Και γενικώς μου αρέσουν αυτά. Ναι, σίγουρα έχουν και χημεία και θαυμασμό, έτσι. Βεβαίως. Και όμως από μια νέα κοπέλα να είναι στο πλευρό ενός ανθρώπου τέτοιου που έχει να τη μεταδώσει τόσες εμπειρίες και τόση σιγουριά. Και έχουν τα ίδια πάθη, έτσι, την ίδια αγάπη για αυτό που κάνουν. Εγώ θέλω να σταθώ στην τοποθέτηση του κυρίου Κοκκινόπουλου. Που είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω. Είναι ένας άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς με συνέπεια το έχει υποστηρίξει αυτό. Δηλαδή και στις προηγούμενες σχέσεις του που έχουν γίνει γνωστές και στο παρελθόν, πάλι δεν είχε μιλήσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας με πολύ δημιουργικό τρόπο. Και έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν έχει δώσει έτσι, πώς να σου πω, δικαιώματα για την προσωπική του ζωή. Είναι πολύ χαμηλό. Νομίζω ότι είναι και απόλυτα σεβαστό το ότι μπορείς βέβαια να μιλάς γι' αυτό, χωρίς ο ίδιος να δηλώνει κάτι. Πάνω. Και στηρίζει πάντα τις γυναίκες που είχε δίπλα του. Ας πούμε, η Παναγιώτα Βλαντή, που είναι πρωταγωνίστρια του έργου και το σκηνοθετεί ο Πάνος Κοκκινόπουλος, ήταν μια σχέση ζωής. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια μαζί. Υπήρχαν και φωτογραφίες, τους είχαμε δει και μαζί. Ποτέ ο ένας με τον άλλο δεν το είχε παραδεχτεί. Βέβαια, ο θεατρικός κύκλος το γνώριζε αυτό, ότι υπήρχε στο ζευγάρι αγάπη και όλα αυτά τα οποία μπορεί να συνδέσουν. Αυτό που λένε ότι είναι μια πολύ γοητευτική προσωπικότητα ο κ. Κοκκινόπουλος. Όσο και αν στα μάτια κάποιον μπορεί να φαίνεται ατέρια στο ένα τέτοιο ζευγάρι. Βεβαίως. Αντικειμενικά, ο καθένας θα θέλει να μιλήσει μαζί του για όλα αυτά που. Μαύρα μεσάνυχτα, λοιπόν, μία από τις επιτυχίες του κ. Κοκκινόπουλου και μία από τις πρωταγωνίστριες, λοιπόν, του κ. Κοκκινόπουλου είναι και η γνωστή Τζία σε όλους, η οποία τραγουδούσε, έκανε και έδειχνε αυτά τα μαύρα μεσάνυχτα. Έκλαβε την παράσταση. Έκλαβε την παράσταση, αλλά εσύ ήξερες ότι είναι δικηγόρος, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η Τζία, το όνομά της στο κανονικό είναι Ράνια Παπαδάκη και είναι δικηγόρος. Πολύ τάλλον. Αχρίαστη να είναι, με συγχωρείτε. όχι με ήττα, με όμικρον γιώτα το χρειάστη να είναι, αλλά είναι και ρε παιδί μου, αυτοί και οι γιατροί, μην τους θέλεις. Και οι λογιστές μαζί. Πόσο κόντρα όμως όλο αυτό. Εντάξει, κοίτα, πολλοί κόσμος έχω την αίσθηση αυτών των επαγγελμάτων, μέσα του κρύβει μια καλλιτεχνική αίσθηση και φλέβα, την οποία κάποια στιγμή του δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει. Και είναι μάθα τέχνη. Τραγούδι αν θα θέλει να κάνει και εκτός. Οι Βρετάνοι πανεπιστημίων δεν παίζουν σε θεατρικές παραστάσεις και τέτοια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει η Ράνια Παπαδάκου. Έτσι εξηγείται ο χρυσός δίσκος που καμάρωνε κιόλας όταν της το δίνανε. Η πτάμενο δίσκο έπρεπε να σου δώσουνε. Ούφο! Ναι, να σου πω. Κομμένα τα πολλά πολλά με τη Σιλβή. Από τα τηλεοπτικά πλατό στα δικαστήρια και από τραγουδίστρια σε παρακμιακά μπουζούκια, δικηγόρος συνευελπίδων. Μπρε, φύγε από εδώ. Πόσο λίγο στο πω. Φύγε. Ένα, πες μου και θα φύγω.
Ποιος θα αναλάβει το μαγαζί? Α, γι' αυτό σε πήρε ο πόνος. Ναι, να μην ξέρω. Με θέλουν και σε άλλο σχήμα. Στον Πεντάγωνο, να πας. Αν τύχει να συναντήσετε τη Ράνια Παπαδάκου, την τηλεοπτική Τζία από τα Μαύρα Μεσάνυχτα στην Ευελπίδων, με τα γέρ και μαύρο φάκελο, μην εκπλαγείτε. Δεν θα βρίσκεται εκεί για τα γυρίσματα της σειράς του Πάνου Κοκκινόπουλου, αλλά για υπόθεση κάποιου πελάτη της. Δεν κοιτάτε τη δουλειά σας, λέω εγώ. Το καμαρίνι μου είναι τακτοποιημένο. Τελειώσα τα βαψίματα, δεν πιστεύω να βρω καμιά σκαλωσιά μέσα. Η Ράνια Παπαδάκου έδωσε εξετάσεις παράλληλα και στη σχολή υποκριτικής και στη νομική. Πέρασε και στα δύο και φίτησε παράλληλα, δουλεύοντας κιόλας για να βγάζει το χαρτζιλίκι της. Τα έκανα πάντα παράλληλα και τα δύο. Σπούδαζα παράλληλα σε δύο σχολές. Όσο εξαντλητικό και αν είναι αυτό, και όσο και αν ενστερνίζομαι πλήρως τη θεωρία των δύο καρπουζιών κάτω από την ίδια μας χάλη, που δεν τα, έτσι, δεν τα χωράει. Ήταν πολύ δύσκολος ο συνδυασμός, αλλά τελικά απεδείχθη σωτήριος, γιατί είναι μια ασφαλιστική. Ορίστε. Εντάξει, εγώ δεν την άφησα. Δεν την άφησα. Έκανα άσκηση, δηλαδή ήμουν στο Εθνικό και έκανα παράλληλα άσκηση. Έδινα για πτυχίο και ήμουν στη Θεσσαλονίκη και ερχόμουν τη Σκοτωμού να δώσω. Δηλαδή πάντα τα έκανα και τα δύο. Βεβαίως, αν έκανα πρωταθλητισμό, όπως κάνανε άλλοι συνάδελφοι, δεν μου έτυχε, δεν μου προέκυψε. Αν έκανα, φαντάζομαι αυτό το πράγμα θα ήταν πολύ δύσκολο. Όμως, ναι, απεδείχθη ασφαλιστική δικλίδα τεράστια. Μάλλον πρέπει να φεύγω. Το μάλλον είσαι ακόμα. Κάτσε κάτω, Τζία. Δεν έχει να πάει πουθενά. Ας το, Λένα. Καταλαβαίνω πότε είμαι ανεπιθύμητη. Τζία! Τζία! Τώρα που το επάγγελμά της περνάει η κρίση, η τηλεοπτική Τζία ασχολείται αποκλειστικά με την δικηγορία και πολλοί από τους πελάτες της είναι συνάδελφοί της από την τηλεόραση. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με εξαιρετικούς και φερέγγιους ανθρώπους και δεν το πρόλαβα. Όμως επειδή την χάνει να είμαι και δικηγόρος. Αλήθεια, είσαι δικηγόρος. Και το ασκώ το επάγγελμα κανονικά και αυτή την εποχή το ασκώ βεβαίως, έτσι, ακόμα πιο έτσι ενεργά. Έχω πολλά περιστατικά και πολλές υποθέσεις συναδέλφων που είναι απλήρωτοι, οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι. Βρε Σιλβί, γιατί στα γυρίσανε πίσω, λήξανε και φτάσανε την καριέρα σου. Ας τα κάτω. Πάρτε τα από εδώ, εξαφανίστε τα. Στο δικαστήριο δεν είναι λίγοι αυτοί που τη γνωρίζουν από την τηλεόραση. Όμως, όπως λέει η ίδια, δέχονται εύκολα την ιδιότητά της ως δικηγόρος. Πώς σας αντιμετωπίζουν που ξέρουν ότι ήσασταν ο ρόλος, ξέρω μέχρι και πρόσφατα στον δρόμο, σας φώναζαν με τον ρόλο, με το όνομα του ρόλου. Ναι, θέλω να πω ότι οι δικηγόροι και οι δικαστές είναι σκληρά εργαζόμενα πρόσωπα. Οπότε, εντάξει, πέρα από τη συμπάθεια που σαφώς, ας πούμε, υπήρχε και κάποια σχόλια κολακευτικά, κάποια αρνητικά σχόλια, αν υπήρχαν, δεν έφτασαν ποτέ στα αυτιά μου. Πέρα από τη συμπάθεια, λοιπόν, δεν υπήρχε χρόνος ποτέ. Και άλλωστε, είναι τόσο διαφορετικά. Είναι και ο ενδυματολογικός κώδικας διαφορετικός. Είναι και όλη η κατάσταση εκεί διαφορετική και οι ρυθμοί τρελοί, οπότε δεν επέτρεπε περαιτέρω έτσι σχόλια. Πήγε στο καμαρίνι σου. Αλέ! 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 Με σπρώχνεις εμένα, μη σαρπάξω και γίνω μαλλιά κουβάλι εδώ μέσα, εντάξει! Μπορεί στα Μαύρα Μεσάνυχτα να την βλέπαμε να πιάνεται μαλλί με την Παναγιώτα Βλαντή. Στην πραγματικότητα όμως οι δύο γυναίκες είναι δύο πολύ καλές φίλες. Με την Παναγιώτα πρέπει να σας πω ότι είμαστε φίλες πολύ. Η σχέση μας στο σύριαλ δεν έχει καμία σχέση με τη σχέση μας στην πραγματικότητα. Άλλωστε και οι δύο διαφέρουμε παρασάγκες από το ρόλο. Πού τα φουλάς αυτά? Μαϊμούρε το πουστανάκι, τρίτος πάγκος δεξιά μετά τις μπανάνες. Ξέρεις από λαϊκές, ε? Τζία, είμαι που με σήμερα με φορτώνεις περισσότερο. Και είστε ηθοποιός που έχετε κάνει αίσθηση από τους ρόλους αυτούς που έχουμε δει εμείς. Διαφορετική πολύ από την προσωπικότητα νομίζω τη δική σας. Καμία σχέση. Είναι αυτό που λέμε καμία σχέση. Ναι. Σας βλέπουμε στην τηλεόραση, αυτό είναι λόγω της κατάστασης. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τεράστια μερίδα ηθοποιών έχει επηρεαστεί από την κρίση. Δεν είμαστε οι μόνοι που βιώνουμε όλο αυτό που γίνεται. Είμαστε κι εμείς, αποτελούμε κι εμείς μέρος της ελληνικής κοινωνίας, οπότε το βιώνουμε. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα λόγω της κρίσης. Όταν έχεις κάνει καλά πράγματα, κάποιες φορές θέλεις και το επόμενο βήμα σου να είναι εξίσου καλό. Οπότε, στο πλαίσιο που μπορούμε βέβαια, έτσι, γιατί τώρα είναι πολυτέλεια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε επιλογές, αλλά στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε. Διαπιέπτε στο κρεβάτι. Τι με βλέπεις εμένα έτσι? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μιλάει ωραιότατα πάντως και είναι συμπαθέστατη. Και εμένα μου κάνει εντύπωση που έχει επιτυχία και στα δύο επαγγέλματά της. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να είσαι
δικηγόρος, ας πούμε, ταυτόχρονα και να είσαι ηθοποιός, αλλά τόσο μεγάλη προβολή. Θα μπορούσα. Όχι να, κάνεις, να το κάνει ερατιστεχνικά, να το κάνει επαγγελματικά. Καλώς. Αλλά πάντα. Λένε όμως ότι τρία επαγγέλματα τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ είναι δικηγόρος, ηθοποιός και ψυχολόγος. Ο δικηγόρος τι σχέση έχει με τον ηθοποιό? Μπαίνει μέσα στην ψυχολογία. Είναι ότι εκείνη τη στιγμή αγορεύει, έχει ένα κοινό. Πρέπει να παίξει και αυτό ένα ρόλο. Ένα ρόλο η αλλά μάθε τεχνική διάστηνη και άπειρα στι πιάστηνε. Είναι ότι μπορεί να το δουλέψει και αυτό ψυχοθεραπευτικά. Δηλαδή να το έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα, κυρία Παπαδάκη. Να το Παπαδάκου, να το βλέπει σαν χόμπι, αλλά από την άλλη αυτό λειτουργεί και σαν ψυχοθεραπεία και βγάζει και χρήματα. Βέβαια. Γιατί χρήματα έχει βγάλει από αυτή τη δουλειά. Έχει παίξει σε πολύ πετυχημένα σύριαλ. Λοιπόν, σε σύριαλ πετυχημένα μπορεί να μην έχουν παίξει κάποιοι από αυτού, αλλά σίγουρα έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα και καριέρα στο εξωτερικό, στον χώρο του modeling. Θα πάμε τώρα ένα ταξιδάκι μέχρι τα Ξοχά έξω, εκεί, τα ωραία. Να δούμε όμορφα αγόρια, Δήμητρα, τα οποία. Ναι, μεν τα έχουμε εμείς εδώ, αλλά τα έχουμε χάσει. Έχουν ξενιτευτεί. Έχουν ξενιτευτεί. Κάποιοι ζουν βέβαια στην Ελλάδα, αλλά ταξιδεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό και καλά κάνουν γιατί πάνε πάρα πολύ καλά. Δουλεύουν για μεγάλους οίκους, φωτογραφίζονται για τεράστιες καμπάνιες και αποτελούν και ένα πολύ ωραίο θέμα για εμάς τις γυναίκες. Έχουμε συγκεντρώσει έξι από αυτούς. Πολύ ωραία. Γιατί γελάτε. Πολύ ωραία. Πατέ Δήμητρα. Γιατί το ήξερα αυτό το σχόλιο, το περίμενα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ένα από τα αγόρια το οποίο είναι. Είναι ο Γιώργος Καράβας. Θα τα δούμε στο βίντεο. Βεβαίως. Καυτή Κυλιακή, έντονο βλέμμα και γραμμωμένα χέρια. Φωτογραφικά κλικ που δεν αφήνουν καμία γυναίκα ασυγκίνητη. Ειδικά όταν όλα αυτά είναι made in Greece, τότε μπορούν να την κάνουν να νιώσει και υπερήφανη. Είναι όλοι τους Έλληνες μοντέλα που περπατούν στις διεθνείς πασαρέλες και ποζάρουν για τις καμπάνιες των μεγαλύτερων οίκων μόδας του κόσμου. Με λίγα λόγια, αγόρια που με την ομορφιά τους, την προσωπικότητά τους αλλά και τον επαγγελματισμό τους διαφημίζουν με τον καλύτερο τρόπο την χώρα μας. Όλες είναι εκείνες που βλέποντάς τον νιώθουν μες στην καλή χαρά. Τον Δημήτρη Λαγιόπουλο τον γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια όταν καθόταν στον καναπέ της Ναταλίας Γερμανού. Φέτος όμως σηκώθηκε από τον καναπέ του και περπάτησε στο σοου του Τζόρτζι Αρμάνι στην Ανδρική Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο μετά από επιλογή του ίδιου του σχεδιαστή ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους κούκλους του πλανήτη. Ο Δημήτρης ασχολείται με το modeling τα τελευταία 8 χρόνια παράλληλα με τις σπουδές του στα οικονομικά και τα ναυτιλιακά. Παράλληλα έχει κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση αφού εκτός από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού έχει κάνει και δική του εκπομπή σε μουσικό κανάλι. Στον ελεύθερο χρόνο του κάνει σκι στα Καλάβρετα και ιστιοπλοεία στο Ιόνιο. Όσο για την ιδανική γυναίκα, για τον Δημήτρη Λαγιόπουλο πρέπει να διαθέτει προσωπικότητα και να αφήνει το στίγμα της από όπου περάσει. Το τελευταίο διάστημα θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα. Ο λόγος για τον Ηλία Πετράκη, ο οποίος αφού κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στην Τουρκία και να γίνει το μήλον της έδιδος για τα ντεφιλέ των μεγαλύτερων σχεδιαστών εκεί, τώρα κατακτά και την υπόλοιπη Ευρώπη, αφού συμμετέχει σε πολύ σημαντικές καμπάνιες. Το modeling μπήκε εντελώς τυχαία στη ζωή του, αφού πολλοί ήταν οι φίλοι του που ασχολούνταν ήδη με το χώρο και τον παρότριναν να μπει και αυτός. Εκείνος τελικά τους άκουσε και εμείς πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Είναι ο Ερμής που κατάφερε να κατακτήσει τον Ερμές ή αλλιώς ο Γιώργος Καράβας, το μοντέλο που πριν από λίγους μήνες πρωταγωνίστησε στην καμπάνια του γνωστού οίκου για την χειμερινή κολεξιόν. Αυτή όμως δεν ήταν η μόνη διεθνής επιτυχία του Γιώργου Καράβα, αφού πρόσφατα έκλεισε το σοου του οίκου κανάλι στην εβδομάδα μόδα στο Μιλάνο, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Αρμάνι, τον Φερέ, την Vivian Westwood και τον Jean Paul Gaultier. Στα ατού του, εκτός από τα οφθαλμοφανή προσόντα του, η πειθαρχία, ο επαγγελματισμός αλλά και η συνέπειά του. Κάτι που ίσως έχει κερδίσει από τον αθλητισμό που είναι η μεγάλη του αγάπη. Έχοντας κάνει πρωταθλητισμό στο παρελθόν, ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια κάνει personal training και σίγουρα πολλές είναι εκείνες που θα ήθελαν μερικές ώρες προπόνησης μαζί του. Το όνομά του Τζανίση Γιάννης Φρονιμάκης. Έλληνο-Ολλανδός ζει συνήθως στην Ολλανδία, όταν φυσικά δεν ταξιδεύει για τις ανάγκες φωτογραφίσεων και επιδείξεων μόδας.
Ο Τζανής είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στη νέα καμπάνια του Armani, ενώ έχει συνεργαστεί με τους Dolce & Gabbana και έχει φωτογραφηθεί για τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας. Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο και Νέα Υόρκη. Κάπου εκεί μοιράζεται η καθημερινότητα του Δημήτρη Αλεξάνδρου τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε catwalk και φωτογραφίσεις για μεγάλους οίκους μόδας. Μελαχρινός, καλογυμνασμένος και με αυστηρό βλέμμα, ο Δημήτρης έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ως ηλεκτρολόγος. Γρήγορα όμως τον κέρδισαν άλλα φώτα. Αυτά της πασαρέλας. Εδώ και 3 χρόνια είναι μονίμως με μια βαλίτσα στο χέρι, αφού το εξωτερικό φαίνεται πως του πάει πολύ. Αυτό μάλλον πίστεψαν και στην ισπανική Vogue που τον έκανε εξώφυλλο. I'm sexy and I know it. Το μελαχρινό αγόρι που ξεκίνησε από την Λάρισα και κατέκτησε την Ευρώπη δεν είναι άλλος από τον Παρασκευά Μπουμπούρακα. Έχει ήδη στις αποσκευές του συνεργασίες με διεθνείς οίκους όπως η Dolce & Gabbana και ο Ρομπέρτο Καβάλι, ενώ έχει φωτογραφηθεί από τον διάσημο Steven Mason στη Νέα Υόρκη στο πλευρό της Giselle Bündchen. Εμείς μετά από όλα αυτά που είδαμε, τι να πούμε. Αρκεί το και η 6 ήταν υπέροχη. Πώς τι θα κάνεις, Δήμητρα, μετά από πώς τα καταφέρνει, Δήμητρα, και ξέρει όλα τα ωραία αγόρια, τα ψάχνουμε. Η αλήθεια είναι ότι τους συγκεκριμένους δεν είναι και δύσκολο να τους μάθεις, γιατί πραγματικά δουλεύουν πολύ καλά. Mm-hmm. Διαβάσαμε και όλες αυτές τις μέρες πολύ ωραία δημοσιεύματα για εκείνους και στο εξωτερικό, mm-hmm. γιατί συμμετείχαν περισσότερο στην εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Λοιπόν, 2 ξέρω από αυτούς. Βεβαίως. Ο ένας είναι ο Ηλίας ο Πετράκης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλό παιδί, έχει τρομερό χιούμορ, έχει φοβερή πλάκα αυτός. Και ο άλλος είναι ο Δημήτρης Λαγιόπουλος, τον οποίο βρεθήκαμε και τώρα στο πάρτι της Eurovision. Και τα υπόλοιπα παιδιά είναι κούκλος. Εξαιρετικά και χαμηλών τόνων όλα τα παιδιά πάντως. Να είναι καλά και να κάνουν επιτυχίες. Λοιπόν, εδώ, κοιτάξτε. MacBook Air, λεπτό, μικρό, ελαφρύ, Mac πάνω απ' όλα. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για όλες σας τις δουλειές. Θέλετε να ψυχαγωγηθείτε, θέλετε να κάνετε την εργασία σας, θέλετε να σερφάρετε στο ίντερνετ, να έχετε εδώ μέσα τα πάντα από φωτογραφίες, βίντεο, τραγούδια. Όλα τα κάνει, όλα και συμφέρει. Είναι Mac, δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι πολύ designato και ελαφρύ. Το μεταφέρετε χωρίς πρόβλημα οπουδήποτε. Με κοινό ονοματεπώνυμο στο 54888-9011-405-404 για όλους εσάς που θέλετε να διεκδικήσετε. Σήμερα η κλήρωση σε 1 ώρα και 20 λεπτά. Κάποιος θα το κάνει δικό του. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και τώρα θα πάμε να δούμε τι έχει να πει η Θωμαία Πέργη για όλο αυτό το σούσουρο, εν πάση περιπτώσει, που έχει ξεσπάσει γύρω από το χαμόγελό της. Ναι. Γιατί έχει σχολιαστεί. Και τα λέει έξω στα δόντια. Έτσι τα δόντια της βασικά η Θωμαία Πέργη. Θυμίζει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία τα ανέκδοτα της Πάολα στα social media. Ναι. Αλλά η ίδια έχει δώσει τη δική της απάντηση σήμερα κιόλας μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Για όσα επικριτικά σχόλια δέχτηκε για την εκτυφλωτική της λεύκας και τα δόντια της. Θέλω πραγματικά να το δω. Θέλω πραγματικά να δω τι λέει το κορίτσι. Ρε μανά, στείλε μια φωτογραφία από το δημοτικό να δούνε τις δοντάρες μας που είχαμε παιδί όθεν. Η οικογένειά μας είχε δοντάρες δικές μας και γελάμε και πολύ. Ναι, και γελάμε αληθινά και γελάμε με την καρδιά μας. Ναι, και καμιά φορά, όσο και αν δεν το έχετε συνηθίσει, το φαίνεστε, ταυτίζετε με το είναι. Γενικά. Φοβερή απάντηση. Μπράβο, μπράβο. Για άλλη μια φορά, αυτό το κορίτσι, παιδιά, έχει πολύ τσαμπουκά. Απαντάει σε όλους και δεν φοβάται κανέναν. Ναι. Γιατί έχει δοντάρες, όπως γράφει. Κάτσε εσύ. Αυτό το πράγμα, πραγματικά, με μήνυμα. Το χαμόγελο, είναι μια κοπέλα θεά, κούκλα, έχει τα πάντα και έχουν κολλήσει τώρα και με τα δόντια τη. Εντάξει, έχει μεγάλα δόντια. Από τη στιγμή όμως που λέει η μαμά στείλε φωτογραφίες από όταν ήμουν μικρή, σημαίνει ότι πραγματικά. Ότι είχε δόντια μεγάλα. Γιατί δεν βγάζει όμως μια φωτογραφία. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να την πω όταν μικρή, όχι για τα δόντια. Μία σχέση. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, υπάρχει κόσμος ο οποίος το σχολιάζει με πολύ χιουμοριστική διάθεση και καλή πρόθεση και υπάρχουν και άλλοι που το πετάνε εξής, περισσότερο τις ψιλοκακίες. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι στην πρώτη κατηγορία. Δεν θέλουν ούτε να προσβάλλουν ούτε να θίξουν, ρε παιδί μου, την Θωμαή. Απλά επηρεασμένοι λίγο από το γεγονός ότι πολλές κυρίες από τη showbiz ενισχύουν το χαμόγελό τους χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να υπάρχει λόγος για να το κάνεις αυτό.
Εκεί ξέρεις, βασίζονται λιγάκι και κάνουν το παιχνίδι. Θέλω όμως να πάμε να δούμε ποιοι ήταν, γιατί ήταν και κύριοι και κυρίες αυτές που έκαναν τα σχολεία τους. Αλλά δούμε δύο κύριοι οι οποίοι σχολίασαν. Ναι, δύο κύριοι τραγουδιστές, συνάδελφοι του Θωμά Απέργη. Πρώτα απ' όλα θα σου πω τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος έκανε ένα σχόλιο για την Θωμά Απέργη. Δες τι έγραψε στο Twitter. Θυμάται κανείς το χαμόγελο του Jim Carrey στη μάσκα? Πολύ καλό. Θυμήσου και το χαμόγελο του Αλέξανδρου. Και του σκύλου όταν φόρεσε τη μάσκα. Χαχαχαχα. Και έλεγα ποιον μου θυμίζει, ποιον μου θυμίζει. Έχει τέλεια φωνή όμως. Το Αλέξανδρο φωσφορίζει, αν λέμε για τον ίδιο. Για τον Αλέξανδρο Πετρίδη, λέει. Ο φανταστικός διάλογος που μόλις ακούσαμε ήταν μεταξύ του Χάρη Βαρθακούρη και του Γιάννη Βαρδί, οι οποίοι σχολίαζαν. Εγώ αν ήμουν ο Βαρθακούρης δεν σχολίαζα. Ναι, ούτε κι εγώ. Πραγματικά δεν θα σου πω κάτι. Δεν σε συμφέρει. Ναι, οκ, δεν σε συμφέρει. Πα να σχολιάσει κάτι στο οποίο κι εσύ, ας πούμε, έχεις τα πάντα. Όπως και να είναι όμως, Ελεονόρα, δύο καλλιτέχνες έπρεπε να στηρίξουν μια καλλιτέχνηδα όπως είναι η Θωμαή. Και πάνω κάτω είναι νέα παιδιά, είναι στην ίδια ηλικία, είναι ταλαντούχοι κι αυτοί. Μπορούσαν το κορίτσι να μην το δούνε σαν εμφάνιση, να δούνε το ταλέντο της. Και αυτό να σχολιάζανε. Ας πούμε ο Γιώργος Λιάγκας που σχολίασε τα δόντια της Θωμαής. Και ο Δημήτρης Σουκαρέζος. Εντάξει, και ο Δημήτρης Σουκαρέζος. Δεν είναι συνάδελφοι, δεν είναι καλλιτέχνες. Εμείς όταν καθόμαστε μεταξύ μας, με τις φίλες μας, με το αγόρι μας και συζητάμε, δεν λέμε κάτι που... Δεν το πω όμως το Twitter δημοσίως, να το μάθει όλος ο κόσμος. Μα το Twitter πλέον έχει καταλήξει να είμαστε μια μεγάλη παρέα που δεν το καταλαβαίνει στα social media πια, το καταλαβαίνει στα πνευματικά. Το ειδικό επίπεδο που έχει ο Χάρης Βαρθακούρης και ο Γιάννης Βαρδής, εγώ δεν το περίμενα από τα δύο τα παιδιά και... να μείνουν σε αυτό. Να μένανε στο τραγουδιστικό μέρος, να μένανε στις πολιτικές ικανότητες της Απέργη. Όχι να σχολιάσουν τα δόντια. Επειδή στον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ιουγκαρέζο, εκεί υπήρξε έξυπνο χιούμορ, μια έξυπνη ατάκα, έτσι. Το χιούμορ ξέρουμε ότι έχει μια πολύ λεπτή γραμμή από το να γίνει... Εγώ το περισσότερο το έχω δει κακία. Έχω δει το σχόλιο να γίνεται με κακία. Είναι άλλος ο προφορικός ο λόγος και άλλος ο γραπτός. Πολλές φορές παρεξηγείται το χιούμορ στο γραπτό λόγο. Δηλαδή, πολλές φορές και στα status στο Facebook μπορείς να γράψεις κάτι και αυτό το πράγμα αλλιώς να το πάρει ο καθένας. Συγγνώμη, κάνε ένα χιούμορ να συγκρίνει το χαμόγελο από το σκύλο του Μάσκ με μια γυναίκα. Δεν γελάς με αυτό. Όχι, Σπύρο, δεν γελάω. Γιατί όταν γίνεται το σχόλιο, είναι ανάλογα την πρόθεση που έχει ο καθένας. Αυτό που είπες με το γραπτό και το προφορικό, ναι, υπάρχει διαφορά. Αλλά η πρόθεση που κάνει αυτό το σχόλιο, οι καλλιτέχνες έπρεπε να στηρίξουν τον καλλιτέχνη. Μωρέ, στην Τζορτζέλα, ξέρεις πώς γίνεται τώρα. Ξέρεις πώς είναι. Είναι ο ένας ξαπλωμένος με τις ποδάρες πάνω στον καλλιτέχνη. Ανάμεσα στα τσίπς και στα φουντούνια, δεν ξέρω και εγώ τι έτρωγε. Και γράφανε στο Twitter όπως τα γράφανε μεταξύ τους μέσω κινητού SMS. Δεν τους απασχολεί αν αυτό που γράφουν θα διαβαστεί, θα παρεξηγηθεί. Είναι σαν να μην τους βλέπει κανείς εκείνο στην ώρα. Και να γράφουν το ξέρεις. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα διαβάζει και η Θωμαία Πέρη και νομίζω ότι για μια γυναίκα δεν είναι καθόλου ευχάριστο να διαβάζει πια σχόλια. Δηλαδή από όλα... όταν εκτίθεται και διαγωνίζεται σε μια τέτοια βραδιά. Από όλη την εμφάνιση που είδαμε του κοριτσιού, μείναμε στις δοντάρες. Δηλαδή εκεί, αυτό ήταν το θέμα. Γίνεστε βασιλικότερες του βασιλέω. Η Απέρη είπε μια κουβέντα η κοπέλα προς τη μαμά της. Μαμά βγάλε καμιά φωτογραφία προς τα έξω και εσείς έχετε γίνει εδώ πέρα η επανάσταση της γυναίκας. Γιατί δεν ασχολούμαστε, ας πούμε, με τη μουστάκα και το στυλ που έχει ο Αγάθωνας. Έλα, μου λύνεις ωραία πάσα. Μπράβο ρε Τζορτζέλα, να σημειωθεί. Τυχαίο ήταν. Και η ώρα, σπάνιο φαινόμενο αυτό. Γιατί θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, ο οποίος στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής μίλησε και είπε πάλι τα διαφορά του. Από το εάν έχει ξυρίσει ποτέ το μουστάκι του και πώς είναι και χωρίς μουστάκι, μέχρι και το ότι στη Eurovision θα πήγαινε έως και τον Μάρκο Βαμβακάρη, φαντάζεστε. Ναι, το φανταζόμαστε. Γιατί εκεί που είναι τα Queen, ο Μάρκος Βαμβακάρης. Εντάξει, ρε παιδί μου. Αγάθωνα είναι, δεν είπαμε ότι τα λέει σε τα δόντια. Βέβαια. Αλλά δεν είναι τα δόντια του, το μάλιστα. Κάτι είπε εσύ για την Ιλιάδη, κάτι είπε αυτή για κόψιμο. Ήσασταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Κοίταξε, με την Ιλιάδη βρεθήκαμε και σε μια συνέντευξη τύπου και όλοι μαζί, όχι μόνο με την Ιλιάδη, και τα είπαμε και βγήκαμε φωτογραφίες, αγκαλιά και είμαστε μια χαρά. Δεν είπαμε τίποτα κακό. Απλώς απομονώνουν κάποιες απαντήσεις, μισές. Άλλωστε, αυτό που είπα εγώ τότε, η ερώτηση ήταν ποιος από τους αντιπάλους σας εισαγωγικά θα προτιμούσατε να κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο και να μην μπορεί να ανοίξει την πόρτα να έρθει στο τελικό, που σημαίνει ότι ποιον φοβάστε περισσότερο. Ναι. Και εγώ είπα την Αγγελική Ιλιάδη, δηλαδή
θεωρούσα το τραγούδι της το πιο σημαντικό για το δικό μας. Λένε ορισμένοι τώρα ότι, μπορώ να τους πω έτσι εχθροί, ότι πούλησε το ρεμπέτικο. Όχι βέβαια. Και έκανες ό,τι έκανες, επειδή η Eurovision είναι ένα από πανηγύρι, ναι, για να οικονομήσεις. Άλλωστε είμαι και εγώ πανηγυριστής, δεν πρόκειται να οικονομήσω, έτσι όσο μέχρι στιγμής πληρώνω από την τσέπη μου και τα εισιτήρια που έρχομαι στην Αθήνα και το ξενοδοχείο, μάλλον το ξενοδοχείο τώρα τελευταία μου το πληρώνουν. Τις προηγούμενες μέρες έμενα σε φίλους. Δεν πρόκειται να βγάλω δραχμή από αυτό το δραχμή, τέλος πάντων ευρώ από αυτή την υπόθεση, και επίσης δεν πρόκειται, και πρώτη να βγούμε στη Σουηδία, δεν πρόκειται να μου κάνει στην καριέρα μου το παραμικρό καλό. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Τι θα κάνω δηλαδή μετά από 40 χρόνια, πάλι ρεμπέτικα τα λέω. Πού θα με βοηθήσει. Δηλαδή. Το Σάμπα τους βοήθησε. Δεν τρίζουν τα κόκαλα του Μάρκου. Όχι βέβαια. Αν ήταν ο Μάρκος σήμερα, ναι, θα κάνει το ίδιο. Αν ήταν στην ηλικία μου και έτσι και, ήταν και είχε τη διάθεση τη δικιά μου, γιατί ο Μάρκος πέρασε πολύ άσχημα. Μπορεί και να πήγαινε, δεν ξέρω. Το είπα και αυτό, ότι αν με φωνάξει κάποιος, βέβαια όχι όποιος να είναι, έτσι, από Πάριο και πάνω. Αυτό εννοώ. Αν με φωνάξει να πάω να πω ρεμπέτικα στο μαγαζί που δουλεύει και να με αφήσουν ελεύθερο να κάνω ό,τι θέλω με την ορχήστρα μου, ένα μικρό τρίο, ξέρω εγώ. Φυσικά και θα πάω. Το τραγούδι με την Κόζα Νόστρα. Κόζα Μόστρα. Ναι, Κόζα Μόστρα. Είναι αντιγραφή Μπρέγκοβιτς. Καθόλου, δεν έχει καμία σχέση. Τυχαίνει να είμαι από την Κεντρική Μακεδονία, από το Λαγκαδά. Τυχαίνει αυτά τα τραγούδια που έχει κλέψει ο Μπρέγκοβιτς από τα Βαλκάνια, που δεν είναι δικά του, να τα ακούω από μικρό παιδί στα πανηγύρια της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Γουμένισσα, στην Άουσα, στη Φλόρινα, στην Αριδαία, στην Έδεσσα. Ποιος Μπρέγκοβιτς τώρα. Εμείς εδώ ζούμε χιλιάδες χρόνια σε αυτή την περιοχή ως Έλληνες. Οι Σλάβοι και οι Βουλγαροί ήρθαν τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι Τούρκοι τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Αν είναι δυνατόν να μας έφεραν τη μουσική τους και να μας τη δώσανε, δικά μας είναι. Πιστεύεις πραγματικά ότι έχουμε χάλια αυτή την εποχή? Έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια έτσι όπως είμαι και όχι τώρα. Τα μαύρα μας τα χάλια τα έχουμε από το 1821. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την Επανάσταση. Το 21, από τότε έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια και δεν θα φύγουν ποτέ, αν συνεχίσουμε έτσι. Μόνο αν φύγουν όλοι οι Έλληνες από την Ελλάδα και πάνε σε άλλα κράτη, θα προκόψουν. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν βοηθός του παππού μου. Ο παππούς μου ήταν παπάς. Εγώ είχα το θυμιατό και ήμουν ο γενικός δερβέλαγας στην εκκλησία. Έχω κάνει πολύ γυμνισμό στη ζωή μου. Δεν τρέπω, δεν τράπηκα ποτέ για τίποτα. Ήμουν ο μοναδικός από την παρέα που έκανα μπάνιο γυμνός, ας πούμε, κάποτε στη Χαλκιδική. Όταν επιτρεπόταν βέβαια, έτσι, όχι παράνομα. Ένας κάποτε με απείλησε μέσα από το αυτοκίνητο. Είχαμε μια διαμάχη μέσα από το αυτοκίνητο. Και μου λέει, θα σου ξέρεις το μουστάκι. Και βγάζω ένα μαχαίρι κάτω από το κάθισμα και του λέω, έλα ρε να μου το ξερίζεις. Γιατί σε έναν άντρα 50 χρόνια, τότε τόσο ήμουνα. Δεν λένε τέτοια κουβέντα. Έτσι δεν είναι? Ωραία, εγώ να πω κάτι άλλο τώρα. Έρχεται μια εταιρεία τώρα που... συγγνώμη, το ξύριζα μια φορά για να με δει ο γιος μου. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Όχι. Δεν το φωτογραφία υπάρχει? Φωτογραφία βέβαια υπάρχει. Ναι, 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 με βγάλαν στο σπίτι. Η γυναίκα μου και ο γιος μου για να έχουν ντοκουμέντο. Τα άλλα γυναίκα αγάθουν αθεά, θέλω να το ξαναπώ για ακόμα μία φορά. Από αυτές τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που τις βλέπεις και δεν τη λες καθιερωμένη γυναίκα, γυναίκα τύπου πώς συνηθισμένη. Συνηθισμένη. Τη λες λιγάκι διαφορετική έως και αντισυμβατική. Σίγουρα. Είναι γυναίκα άντρας και την έχουμε βάλει, ρε παιδιά, στο βίντεο. Τώρα που το σκέφτομαι δεν την έχουμε βάλει. Δεν πειράζει όμως. Έχουμε βάλει άλλες πολλές αντισυμβατικές γυναίκες, τις οποίες θα πάμε αμέσως τώρα να τις δούμε. Από Σίνεϊντ Ο'Κόνορ μέχρι Φρίντα Κάλο, μέχρι Κοκό Σανέλ. Μην τις διαβάσω τώρα όλες, είναι πάρα πολλές. Πραγματικά όμως είναι όλες γυναίκες που έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Έχουν μια στάση ζωής, δεν θα το έλεγα καν στυλ, μια στάση ζωής λίγο έτσι διαφορετική. Είναι λίγο πιο απελευθερωμένες στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο έκφρασης. Είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Κλείστο. Και γενικώς έχουν αφήσει μέσα από αυτή τη διαφορετικότητά τους το στίγμα της κάθε μια στον τομέα της. Πάμε να τις δούμε. Πρόκειται για γυναίκες που πήγαν κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Για θηλυκά που δίχασαν τόσο με την εμφάνιση όσο και με τη συμπεριφορά τους. Για προσωπικότητες που τράβηξαν τα βλέμματα λόγω του εκκεντρικού χαρακτήρα τους. Η Σίνεϊντ Ο'Κόνορ είναι γνωστή περίπτωση στον χώρο της μουσικής, ιδιαίτερα στους γεννημένους στη δεκαετία του 1980. Η πολυταλάντη Ο'Κόνορ έχει ζήσει μια πολυτάραχη ζωή, υιοθετώντας μια πλήρως αντισυμβατική εμφάνιση. Το ξυρισμένο κεφάλι της ήταν απλά ο δικός της τρόπος να διαφωνήσει με το παραδοσιακό γυναικείο πρότυπο της εποχής. Nothing can stop.
Για πολλούς λόγους, ο Κόνορ έχει βρεθεί εκτός της μουσικής επικαιρότητας, αποφεύγοντας επιμελώς τα μίντια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει μείνει και ανενεργή όσον αφορά τη δουλειά της. Η Φρίντα Κάλλο είναι μία από τις σπουδαιότερες ζωγράφους του 20ου αιώνα. Η πρώτη ίσως που τόλμησε να παραβιάσει τους ανδρικούς κανόνες που όριζαν ως τότε την τέχνη. Και μία από τις ελάχιστες γυναίκες της εποχής της που κατάφερε να ζήσει με τόση ελευθερία και ένταση, ξεπερνώντας τον πόνο και την ασθένεια και αποκαλύπτοντας απόλυτα τον εαυτό της μέσα από τα έργα της. Πίστευαν ότι η Φρίντα Κάλλο φορούσε μακριές εμπριμέ γεμάτες λουλούδια φούστες για να τονίσει τη μεξικανική καταγωγή της. Η σπουδαία ζωγράφος όμως φαίνεται ότι είχε υιοθετήσει το συγκεκριμένο στυλ για να καλύπτει το πόδι της, το οποίο είχε ατροφήσει λόγω πολιομυελίτιδας από την οποία είχε προσβληθεί όταν ήταν παιδί. Η Κοκό Σανέλ ήταν μια γυναίκα που παρά το γεγονός ότι έχει φύγει από τη ζωή συνεχίζει να θεωρείται πρότυπο. Μια γυναίκα που έζησε μπροστά από την εποχή της χωρίς να λογαριάζει τι θα πει ο κόσμος. Ίσως η πρώτη γυναίκα στο κίνημα απελευθέρωσης των γυναικών. Ήταν η πρώτη που φόρεσε αντρικό παντελόνι και η μοναδική που κατάφερε να δημιουργήσει γυναικεία μόδα μέσα από αντρικές γραμμές. Καθιέρωσε το μαυρισμένο δέρμα και τα κοντά μαλλιά στις γυναίκες, χωρίς να ξεχνά τη θηλυκότητα που όφιλε να αποπνέει μια γυναίκα. Η Γκρέτα Γκάρμπο θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αλλά και πιο μυστηριώδεις ηθοποιούς του Hollywood. Σε όλη της τη ζωή δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν υπέγραφε αυτόγραφα, δεν παρακολουθούσε κοινωνικές εκδηλώσεις και δεν απαντούσε στην αλληλογραφία των θαυμαστών της. Η Γκάρμπο υπέφερε από περιόδους έντονης κατάθλιψης. Όταν σταμάτησε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες, έκανε μεγάλους περιπάτους στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ντυμένη απλά και φορώντας τεράστια γυαλιά ηλίου, αποφεύγοντας πάντα τα αδιάκριτα βλέμματα, τους παπαράτσι και την προσοχή των μίντια. Η Σωτηρία Μπέλου ήταν μία από τις κορυφαίες τραγουδίστρες του λαϊκού και ρεμπέτικου ελληνικού τραγουδιού. Παντρεύτηκε πολύ μικρή ενάντια στις επιθυμίες των γονιών της και ο γάμος της ήταν μια άμεση καταστροφή. Χθες το βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά. Ωστόσο, η ιδιαίτερη φωνή της δεν άρχισε να ανακαλυφθεί από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Το να είσαι ρεμπέτης από την εποχή του 40 δεν τέριαζε με τα πρότυπα της εποχής. Όμως το στυλ της και η εμφάνισή της δεν παρέπεμπαν σε τίποτα περισσότερο από μια γυναίκα που την ενδιέφερε μόνο το τραγούδι. Μια προσωπικότητα που είχε φανατικούς φίλους και ορκισμένους εχθρούς ήταν αυτή της Μαλβίνας Κάραλη. Αντισυμβατική και ασυμβίβαστη. Η πένα της καυστική και οι ατάκες της ανεπανάληπτες. Ήξερε να σατιρίζει πρόσωπα και καταστάσεις με το δικό της μοναδικό τρόπο. Αρκετά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Ως άνθρωπος η Μαλβίνα αντιδρούσε πάντα με το συνέστημα. Είχε πάντα τον τρόπο να κλέβει την παράσταση και να τραβά τα βλέμματα. Το στυλ της που δεν θύμιζε σε τίποτα Ελληνίδα παρουσιάστρια ήταν και αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει στην ελληνική τηλεόραση. Έχει φιλοξενήσει την εκπομπή της στα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως. Δεν είναι μπίμπο και δεν σκόπευε ποτέ να γίνει. Η Ellen DeGeneres έχει γίνει η αγαπημένη παρουσιάστρια τόσο των celebrities όσο και του κοινού σε όλο τον κόσμο. Με αντρικό κούρεμα και ντύσιμο και το πιο απλό και ειλικρινές χαμόγελο αποπνέει μια αίσθηση χαλαρότητας, αφού δεν θέλει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για την προσωπική της ζωή και δεν νιώθει σε καμία περίπτωση άβολα. Είναι μια ελεύθερη γυναίκα. Το χρώμα της, τα κιλά της αλλά και ο ρατσισμός που δεν την άγγιξε ποτέ, ίσως να ήταν για κάθε άλλη έχρωμη γυναίκα εμπόδιο για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Ωστόσο, η Όπρα Γουίνφρεϊ είναι πρότυπο για πολλές γυναίκες, αφού χωρίς να έχει τις διαστάσεις μοντέλου και το ξανθόχρωμα μαλλιών, έχει καταφέρει να αποδείξει πως η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι και το μεγαλύτερο χάρισμα που μπορεί να δώσει ο Θεός. Έχει ανακηρυχθεί το πλουσιότερο άτομο αφροαμερικανικής καταγωγής του 20ου αιώνα, μεγαλύτερη μαύρη φιλάνθρωπος της αμερικανικής ιστορίας και είναι η πρώτη έγχρωμη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η Florence Griffith είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στους Αμερικανούς, όχι μόνο για τις επιδόσεις της στο στίβο, αλλά και για τις εκκεντρικές εμφανίσεις της. Στους αγώνες της Σεούλ, η Griffith Joyner εμφανίστηκε με νύχια μήκους 15 εκατοστών, βαμμένα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ρώμης το 1987 έτρεξε με φόρμα ίδια με αυτή που φορούν οι παγοδρόμοι, ενώ συνήθιζε να αγωνίζεται και με φόρμα η οποία από τη μια πλευρά έφτανε ως τον αστράγαλο, ενώ άφηνε το άλλο πόδι γυμνό, έτσι που νόμιζε κανείς ότι έτρεχε με το ένα πόδι. Καλέ και με δαντέλες έτρεχε αυτή. Ήταν η πρώτη αθλήτρια που έβαλε τη δαντέλα μέσα στο στίβο. Έτρεχε με δαντέλες. Σε αντίθεση με την Κοκό Σανέλ που ήταν η πρώτη που έβαλε παντελόνι. Ναι. Πάντως, φανταστείτε, ας πούμε, η Κοκό Σανέλ. Μέχρι τότε οι γυναίκες φορούσαν φούστες, μπαλούν, φορέματα όπως αυτές που βλέπουμε στις ταινίες εποχής. Φανταστείτε λοιπόν μια μέρα που πήγε η Κοκό να κάνει υπασία και έσκασε μύτη με το παντελόνι. Και πάθανε όλες σε σοκ οι γυναίκες. Ήταν και ρούχα από τους συντρόφους της και έφτιαχνε στην αρχή το στυλ της. Και από τα καπέλα που τότε ήταν υπερπαραγωγές, εκείνη έσκαγε με τα απλά τα αντρικά καπέλα. Ακομπλεξάριστες πάντως όλες. Η Μαλβίνα. Και τρομερούς χαρακτήρες, έτσι, προσωπικότητες. Παθιασμένες με την τέχνη τους, με τη ζωή. Το σχόλιο που έκανες. Φυσικά, δεν έχω πρόβλημα. Λέω, είναι δύσκολο ένα τέτοιο τύπος γυναίκας να τον αντέξει σαν σύντροφο. Ναι. Γιατί είναι πέρα από τους κανόνες της τους γυναικείους κανόνες, τους normal γυναικείους κανόνες, είναι που έχει ένας άντρας υπόψη του και που θα γυρίσει σπίτι και θα έχει απέναντί του έναν άνθρωπο έχει κανονικό με κοινωνική συμπεριφορά. Οι περισσότερες από αυτές όμως έχουν τελεπορηθεί στην προσωπική του ζωή. Θα γυρίσει σπίτι, να μην έχει γυρίσει καν αυτή ακόμα. Οπότε θα γυρίσει και αυτό άσχημο είναι. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο από να τις αντέξει. Συνήθως απλώς τις φοβούνται αυτές τις γυναίκες. Θέλουν κάτι που είναι λίγο πιο βολικό για εκείνη. Λιγότερο δυναμικό. Παιδιά, έχουν τελεπορηθεί αυτές οι γυναίκες. Ας πούμε η Φρίντα Κάλλο ήταν χρόνια παντρεμένη με τον Ριβέρα, χωρίζανε, δεν τα ξαναβρίσκανε. Πολύ δύσκολη ζωή είχε η Γκρέντα Κάρπο στα προσωπικά της. Όλες ήταν απογοητευμένη. Μόνο η Όπρα νομίζω είναι εκείνη που κατάφερε να έχει μια πιο ισορροπημένη ζωή. Τι ζωή έχει η Όπρα? Η Όπρα ήταν παντρεμένη χρόνια με έναν δημοσιογράφο, αν κάνω λάθος. Όχι, ενώ σε θέμα να παντρευτεί και να κάνει μια οικογένεια. Δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, βέβαια. Είχε πέσει θέμα κακοποίηση όταν ήταν ακόμα μικρή. Να σας πω όμως κάτι. Για να επενέθουμε λιγάκι σε αυτό που είπες, ότι ένας άντρας δεν μπορεί να αντέξει πολύ αυτές τις γυναίκες. Αυτές όμως έχουν γράψει ιστορία. Ναι, βέβαια. Ναι, καταλαβαίνεις. Δεν έχω δει καμία διάφορη και κανένα τη γατούλα να έχει γράψει κάποιο στίγμα. Με εξαίρεση την Μαλβίνα Κάραλη, η οποία στη ζωή της, όπως έλεγε και η Μαρία προηγουμένως, ήταν αλλιώς στην προσωπική της ζωή. Ήταν μια παραδοσιακή γυναίκα. Στο σπίτι της. Νοικοκυρά, μαγείρισα, πολύ κοντά στο σύζυγο. Και στο το μαγείρισα το ξέραμε, έτσι, το πόσο αγαπάει γενικότερα την κουζίνα και γι' αυτό και μία από τις εκπομπές ήταν αφιερωμένη στην Αρνάκι με πισκούς. Οι άντρες, Σπύρο, θέλουν γυναίκες δηλαδή στο σπίτι μέσα, κλεισμένες. Όχι απαραίτητα. Δεν είναι ρουτίνα λίγο αυτό. Δεν είναι ρουτίνα να έχεις μια ασφάλεια από τη σύντροφό σου. Ασφάλεια για τους άντρες είναι αυτό. Ασφάλεια για τους άντρες που δεν μπορούν να έχουν κάτι άλλο. Όλοι όμως μπορείτε να έχετε αυτό. Όλοι όμως. Άντρες, γυναίκες, αντισυμβατικές, αγαπιάρες, δίλενες, έξυπνες, πουλές, τελές, παναδές και στο αρσενικό του. Να, εδώ, δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε φίλο, ούτε σε τίποτα. Το μάκ είναι για όλους, είναι εύκολο, είναι εύχριστο, είναι ελαφρύ. Το παίρνετε παντού, το μεταφέρετε, μπαίνετε μέσα, έχετε τα αρχεία σας, τηλέφωνα, επαφές, βίντεο, μουσικές, τα πάντα. Φωτογραφίες, σερφάρτε, διασκεδάστε, ψυχαγωγήστε, εργάζεστε. Με κοινό όνομα τυπώνουμε στο 54888, στέλνετε το μηνυματάκι σας ή καλείτε 911-405-404. Θα φύγω γρήγορα οι διαφημίσεις, μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε στην παρέα μας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας και πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Άδωνη Γεωργιάδη που σας είπα τον έχουμε κοντά μας στους άλλους και πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Άδωνη! Ελεονόρα μου, καλησπέρα, είμαστε καλά, εσύ τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, μουλιασμένος όπως όλοι. Όλοι, πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή είσαι τώρα, είσαι ασφαλής τουλάχιστον? Είναι στο γραφείο μου στην Ακαδημία. Ναι, πέρασα το πρωί και εγώ την περιπέτειά μου γιατί είχα. Κουπί πολύ, Να πάω νωρίς στο Μέγκα και να περάσω από, από το Μαρούσιο που γινόταν ο χαμός. Αλλά τελικά τα κατάφερα, εντάξει. Πώς είσαι, σε τι φάση σε βρίσκουμε? Κοίταξε, παρακολουθώ αυτό που έγινε με την κοπέλα το πρωί που θα το δούμε και μαζί. Και εσύ λες αυτό, εσύ λες για την νεκρή από την κακοκαιρία. Ναι, ναι. Εμείς θέλαμε να δούμε μαζί σου ένα άλλο περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί και αυτό πολύ άσχημα. Η κοπέλα που σώθηκε άσχημα. Εκεί μέσα από τη λάσπη. Ωστόσο, βέβαια, όχι, για ένα άλλο περιστατικό που στη Βουλή έγινε.
Και σου δείχνω τώρα τη φωτογραφία. Πάντως είσαι άψογα ενημερωμένος. Άντωνη, ήξερες όλα τα περιστατικά τα δυσάρεστα. Αυτό όμως ευτυχώς είχε αίσια κατάληξη. Γιατί η γυναίκα αυτή που βλέπεις εργάζεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, είναι αρχιτέκτονας. Είχε κληθεί για να κάνει κάποιες εργασίες και αν δεν είχε δεθεί σε αυτόν τον ημάντα που δένονται συνήθως οι άνθρωποι αυτοί που καλούνται να κάνουν τέτοιες εργασίες, πραγματικά θα είχε χτυπήσει πάρα πολύ σοβαρά. Όχι, θα είχε σκοτωθεί. Να ρωτήσω, είναι πάρα πολύ ψηλά. Τι ύψος είναι αυτό, Άδωνη, πού ακριβώς βρίσκεται? Σε ποιο σημείο? Πάρα πολύ ψηλά, 20 μέτρα, 30 μέτρα, είναι πολύ ψηλά. Σε ποιο σημείο, Άδωνη, της Βουλής είναι? Είναι η αίθουσα της Ολομέλειας αυτή. Α, μάλιστα. Και αν πέσεις από εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την γλιτώσεις. Δηλαδή, η γυναίκα αυτή είχε άγιο πραγματικά, να της ευχηθούμε να είναι καλά. Τι ακριβώς συνέβη, ξέρεις? Ναι, έχω μάθει. Πήγανε να ελέγξουν πάνω την οροφή της αιθούσης της Ολομελίας για το αν θα έχει διαρροή το νερό λόγω της μεγάλης βροχής. Επειδή ακριβώς από κάτω είναι τα καθίσματα της Ολομέλειας που είναι δερμάτινα και ξύλινα κτλ. Και άρα οποιαδήποτε διαρροή νερού θα μπορούσε να καταστρέψει την αίθουσα. Πήγαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω στο καθήκον τους να ελέγξουν ότι όλα είναι καλά ώστε να μην υπάρχει ζημιά στο κοινοβούλιο. Και ένα από τα τζάμια έσπασε, όπως περπάταγε η κυρία πάνω. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Γιατί σας λέω ότι αν έφευγε από εκεί δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ζήσει. Είχε άγιο που λένε πραγματικά. Είχε άγιο, πραγματικά. Δηλαδή, είχε άγιο. Είναι καλά στην υγεία της τώρα, έτσι. Πώς επαγκλωβίστηκε από εκεί? Ήταν οι συνάδελφοί της παραδίπλα, επειδή την τραβήξανε. Και έτσι κράτησε πάρα πολύ λίγο αυτό. Φαίνεται και στην φωτογραφία που οι συνάδελφοι προσπαθούν να την βοηθήσουν. Και βέβαια και το σημαντικό είναι ότι ήταν δεμένη με τον προστατευτικό ημάντα και έτσι δεν συνέβη. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μεγάλο σοκ, έτσι. Δεν είναι τώρα αστείο. Έτσι, μιλάμε, η κυρία έχει άγιο, της ευχόμαστε να είναι καλά. Και θέλω να πω για άλλη μια φορά, γιατί συχνά όλοι οι υπάλληλοι της Βουλής ακούνε πάρα πολλά έτσι, αρνητικά εναντίον τους. Εγώ θα το πω για άλλη μια φορά, οι υπάλληλοι της Βουλής δίνουν με μεγάλη αυταπάρνηση, όπως βλέπετε και σήμερα, τη δική της προσπάθεια για να λειτουργεί η Βουλή όπως λειτουργεί. Και θέλω να τους αναγνωρίσω αυτό. Μάλιστα. Και εσείς ακούτε πολλά όμως, θέλω να πω, εκτός από τους υπάλληλους της Βουλής. Συνηθισμένος. Εγώ αντέχω και εγώ έχω επιλέξει να ακούω γιατί είμαι δημόσιο πρόσωπο. Οι υπάλληλοι τα ακούνε και χωρίς να φταίνε. Ήταν σίγουρα μια μέρα πολύ περίεργη, πολύ περίεργα περιστατικά. Φαντάζομαι ότι πέρα από το γεγονός ότι έχει χτυπήσει πάρα πολλές φορές το τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για πράγματα, σίγουρα θα είχε και την αγωνία της και η Ευγενία, η οποία δεν ξέρω τώρα, είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα, μιλήσαμε, της είπα ότι έφτασα καλά και όλα είναι εντάξει. Είχε συνεχή ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται η πρωινή μου περιπέτεια, μην ανησυχείς. Γιατί φαντάζομαι ότι λογικό είναι, αν ήταν στο σπίτι, αν είχε κάποιες δικές υποχρεώσεις, να θέλει να μαθαίνει συνεχώς σε τι κατάσταση είσαι που έχει να φύγει. Την ενημέρωνα καθοδόν, αγαπητέ, και όταν έφτασα στην τηλεόραση με είδε ούτως ή άλλως ήταν καλά και έτσι ήταν όλα εντάξει. Πάντως χρειάστηκε εγώ να μετακινηθώ την κρίσιμη ώρα της πολύ μεγάλης βροχής και πράγματι ήταν πολύ δύσκολη η μετακίνηση. Πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Σήμερα η Αλεξάνδρα Τσόλκα έχει κάνει μια έτσι, λίγο σκληρή κριτική όσον αφορά το πρόσωπό σας. Και για την Ευγενία Μανουλίδου. Α, δεν το έχω διαβάσει. Τι λέει? Υπάρχει ένας τίτλος που λέει ότι όπου και να πάμε θα μας βρουν. Και αναφέρεται βέβαια σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όπως? Λέει συγκεκριμένα, ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν δεν παρουσιάζει εκπομπές δικές του με βιβλία είναι καλεσμένος σε εκπομπές άλλων καναλιών. Από το Χάραμα έως τα Μεσάνυχτα. Στον ελεύθερο χρόνο του που πάει από κανάλι σε κανάλι είναι ένας άρχοντας των social media. Αναφέρεται στα πράγματα που κατά καιρούς. Ότι απαντάτε συνεχώς και σχολιάζετε. Καλό είναι αυτό, άλλοι δεν ασχολούνται καθόλου. Αναφέρει λοιπόν για την Ευγενία Μανουλίδου ότι είναι μια στάρ της μικρής οθόνης, αλλά και του πόντιου. Όταν δεν παρουσιάζει εκπομπή, χορεύει. Και όταν δεν χορεύει, κάνει την μαέστρο. Στα ρεπό της, κάνει και την κριτικό. Στο MasterChef, όπου λοιπόν και να πάμε, δεν θα γλιτώσουμε από αυτό το ζεύγος, αναφέρει η Αλεξάνδρα Τσόλκα στην σκληρή αυτή κριτική της. Και θα... Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ζηλεύει τόσο η φίλη μου η Αλεξάνδρα. Τι να ζηλεύεις, εσάς με την Αλεξάνδρα. Εντάξει τώρα, εγώ δεν έχω διαβάσει την κριτική, αλλά αν είναι όπως μου μεταφέρεται, αν είναι λέει ότι δεν έχω διαβάσει, το ξεκαθαρίζω.
Αν είναι όπως μου μεταφέρεται, εντάξει, είναι λίγο ζήλια, δεν βαριέσαι, δεν χάλεσαι ο κόσμος. Να το, Άδωνη, για να μην νομίζεις ότι μεταφέρονται διαφορετικά. Στα λέτε, Άδωνη και Ευγενία. Όπου και αν πάμε, θα μας βρουν. Εσείς γνωρίζεστε με την Αλεξάνδρα Τσόλκα σε προσωπικό επίπεδο, Άδωνη? Όχι, μόνο σε κάποιες εκπομπές που ήμουν προσεγγισμένος και ήταν στο πάνελ. Είχα την τύχη και έχουμε ανταλλάξει κάποια tweet, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε σοβαρές πολιτικές διαφωνίες με την κυρία Τσόλκα. Έχει άλλη πολιτική τοποθέτηση από μένα, πιο αριστερή. Το θέμα όμως είναι ότι όταν έρχεστε σε αυτή την επαφή. Το κλίμα μεταξύ σας πώς είναι, ας πούμε, γίνεται χιούμορ? Ναι, κόσμιο είναι, μια χαρά είναι το κλίμα. Εγώ, Ελεονόρα, μου ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αντέχω στην κριτική. Το γεγονός ότι πολυεμφανίζομαι είναι κάτι που το αποδέχομαι ως αρνητικό μου από μόνος μου. Δεν θα ξέρεις, εσύ πάει μας χάρη. Γιατί όπως το ότι κάνεις? Για να έρθω σήμερα εδώ, με έχετε πάρει 15 φορές τηλέφωνο. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν θέλω να νομίζετε ότι ξέρω σας κατά μούτρα. Μετά από 15 φορές, κάποια φορά θα πω ναι. Γιατί μου είστε και πάρα πολύ συμπαθείς, γιατί πολύ ωραία εκπομπή. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι. Εσύ ξέρεις πολύ καλά πώς λέει τηλεόραση. Εγώ έχω περίπου 5 με 6 προσκλήσεις την ημέρα για μια εκπομπή. Πού το αποδίδεις? Τώρα πρέπει να βγαίνω 2 με 3 φορές τη βδομάδα. Εντάξει, τι να γίνει. Αντωνή, πού το αποδίδεις αυτό? Εσύ είπες ότι εσύ το αναγνωρίζεις σαν αρνητικό όλο αυτό, έτσι? Ναι, τώρα θα έπρεπε να βγαίνω λιγότερο πια και προσπαθώ να το μειώσω. Δηλαδή, έχω πει θα βγαίνω 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Για ποιο τώρα λόγο? Αυτή η εμφάνιση είναι η τρίτη αυτήν την εβδομάδα και είμαι ήδη από μέσα. Γιατί κριτική, γιατί ακούτε συνεχώς κριτική που εμφανίζεστε συνεχώς γι' αυτό. Ναι, γιατί μου δέχομαι μια σωστή κριτική γι' αυτό, ορθή. Όμως, αν κάποιος είχε το τηλέφωνό μου και έβλεπε σε πόσες εκπομπές λέω κάθε μέρα όχι, θα καταλάβαινε ότι. Όταν αναφέρεται στην Ευγενία κάποιος και κάνει μια κριτική έτσι, σαν αυτή που είδαμε από την συνάδελφο, την Αλεξάνδρα Τσόλκα. Σας ενοχλεί? Η κυρία Τσόλκα εδώ, ακούστε, η κυρία Τσόλκα εδώ, νομίζω ότι έχει κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Πρώτα απ' όλα δεν υποδίεται τη μαέστρο η Ευγενία, είναι μαέστρο. Αυτό το είπα και εγώ, δεν ξέρω αν το πρόσεξε την ώρα που έλεγε. Και είναι μαέστρο με σπουδές που είμαι βέβαιος ότι η κυρία Τσόλκα που είναι αμορφωμένο άτομο. Αν έκανε τον κόπλο να τη κοιτάξει, θα καταλάβαινε ότι δεν θα έγραφε ποτέ κάτι τέτοιο. Άδωνη, αυτό το είπα και εγώ όταν διάβαζε το άρθρο τώρα ο Γιώργος. Επίσης η Ευγενία είχε μια σειρά πολύ επιτυχημένων συναυλίων όλο το τελευταίο διάστημα με τη Νέα Τηλεοτσάρη και πιστεύω θα έχουν κι άλλες. Και τώρα με Θεσσαλονίκη. Άδωνη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, πονάει πιο πολύ όταν η κριτική είναι για εσένα ή όταν χτυπάει την Ευγενία? Τι σε στεναχωρεί περισσότερο? Κοιτάξτε να δει. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι στην πραγματικότητα η Ευγενία δέχεται, είμαι βέβαιος, ένα πολύ μεγάλο όγκο κριτικής, μόνο και μόνο γιατί έχει τύχει να είναι σύζυγος. Και για εσάς όμως γίνεται. Δεν έχω γι' αυτό καμία αμφιβολία. Κύριε Γεωργιάδη, γίνεται και το αντίθετο. Δέχεστε κι εσείς κριτική για την Ευγενία Μανολίδου γιατί την έχετε σύζυγο. Γιατί εκτίθεται τόσο πολύ και η Ευγενία Μανολίδου, όχι μόνο εσείς. Εσείς ως πολιτικός πολίτης σας. Ναι, όμως έχουμε δει ότι πολλές φορές σας χτυπάνε πολιτικά μέσω της Ευγενίας. Αυτό δεν το έχετε, εισπράξει. Η Ευγενία δεν εκτίθεται τόσο εγώ και δεν έχει τόσο. Δεν βγαίνει τόσο συχνά, βγαίνει μόνο όταν έχει δουλειά. Απλώς εγώ είμαι ένα άνθρωπο που έχει επιλέξει αυτή τη ζωή. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου κριτική. Ναι. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αποφάσισα να κάνω αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Σε κάποιους θα είμαι συμπαθής, σε κάποιους δεν θα είμαι. Ναι. Κάποιοι θα ζηλεύουν, όπως η κυρία Τσόλκα, κάποιοι θα λένε καλά κάνει και βγαίνει. Γιατί ζηλεύει η κυρία Τσόλκα εσάς? Τώρα εντάξει, τώρα αν ένα τηλεοπτικό όμορφο κατηγορεί ένα άλλο γιατί εμφανίζει σε εκπομπές, σας καλούσαν και την κυρία Τσόλκα, τι να σας πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο κόσμος ζηλεύει, αλλά, και λέει κακίες. Επανέρχομαι. Ναι. Μακάρι εγώ τους εύχομαι να την καλούν όσο και εμένα και περισσότερο. Πάντως, ακόμη και κολλητοί σας φίλοι, όπως είναι ο Γιώργος Παπαδάκης, πριν από μερικές μέρες. Επί προσωπικού σας επιτέθηκε, ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλά δεν είναι κολλητός μου, φίλος είναι φίλος. Εντάξει, πάντως είστε φίλοι, Ο Γιώργος έκανε κάτι που όπως είδες ο Νέρ μου ζήτησε συγγνώμη για αυτό που έκανε. Θεωρώ το επεισόδιο λήξαν και γι' αυτό και γύρισα. Γύρισα διότι ζήτησε συγγνώμη και με πήρε και τηλέφωνο και είπε παρακαλώ πολύ, αυτό που έκανα δεν ήταν σωστό. Και δεν είχα κανένα λόγο να κρατήσω μανιάτικο κάτι που ήταν μια, αν θέλεις, απροσεξία μια συγκεκριμένη στιγμή. Χρησιμοποιούν όμως την ευγενία. Τη χρησιμοποιούν την ευγενία όμως. Και συμβαίνει στους ανθρώπους να κάνουν και λάθος. Δηλαδή να μας ξεφύγει κάτι. Δεν λέω ότι εγώ είμαι αλάνθαστος, το αντίθετο. Αντικειμενικά. Εγώ δεν κρατώ προσωπικά τζοντζέλα με κανένα να ξέρει αυτή τη δουλειά. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αντικειμενικά, κύριε Γεωργιάδη, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, τον τελευταίο καιρό η κυρία Μανολίδου είναι ιδιαίτερα προσεκτική και στις εμφανίσεις της, οι οποίες είναι και αρκετά μειωμένες. Έκανε το Dancing with the Stars που έπρεπε να το κάνει, γιατί ούτως ή άλλως ήταν παλέμαχος παίκτρια. Έκανε τις εμφανίσεις της για τις μουσικές παραστάσεις. Νομίζω ότι τα δικά της χτυπήματα από τις κριτικές είναι πιο δύσκολα, φαντάζομαι, γιατί νομίζω ότι την χτυπούν περισσότερο εξαιτίας σας
Και θέλω να μάθω αν τις συμπαραστέκεσαι. Αυτό σου είπα και εγώ. Η ευγενία δεν εμφανίζεται παρά μόνο όταν έχει δουλειά. Αυτό είναι εγώ αλήθεια. Εγώ εμφανίζομαι πραγματικά πάρα πολύ και έχω και την εξής ατυχία στην αλήθεια. Και τις μέρες που δεν εμφανίζομαι, με βλέπω στο Ινάρ Βίλα, στο Θέμο, στο Λάκι. Δηλαδή και εκεί που δεν θα βγω θα νομίζει κάποιος που μα πάλι ο Γεωργιάς στην τηλεόραση. Γεωργιάδη, αλήθεια. Ανθρώπινα θέλω να σας ρωτήσω, όταν βλέπετε αυτές τις εκπομπές το βράδυ μαζί με τη σύζυγό σας, εκείνη το σχολιάζει, ενοχλείται από, αυτές, από τη σάτυρα που δέχεστε εσείς. Εσύ έχετε μετά πει ότι από τόσο καιρό πια και μετά από τόσα σποτ και μετά από τόσα. Όχι πια, εντάξει. Έχουνε κάποιοι αιμονή με εσάς, πιστεύετε? Σίγουρα δεν θα έχουν. Αιμονή, Τζορτζέλα μου, εγώ θα είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Είμαι προκλητικός από τη φύση μου. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον γιατί με παίζει, γιατί πράγματι προκαλώ. Όμως από την άλλη, πρέπει να πω στον κόσμο που έτσι με κατηγορεί εύκολα, ότι εγώ κάνω και μια δουλειά. Παραδείγματος χάρη, έχω την εκπομπή μου με τα βιβλία. Έτσι. Την εκπομπή μου, από την εκπομπή μου αυτή ζει η οικογένειά μου. Αυτή ζω, δεν ζω την πολιτική. Τώρα τον τρόπο που θα επιλέξω να κάνω την εκπομπή μου, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι θα τον επιλέξω εγώ. Βέβαια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να εξηγήσω στον κύριο Κανάκη. Πώς ακριβώς γίνεται η τηλεοπτική πώληση βιβλίων. Εσύ, είναι η δική μου δουλειά. Εσύ γελάς. Γελάς ωστόσο όμως όταν τα βλέπεις. Δηλαδή, βεβαίως γελάω πολύ. Γελάς με τον εαυτό σου ή τσαντίζεις. Πολύ, πολύ. Γελάς, πολύ, πολύ. Παρόλο που πρέπει να σου πω ότι τη στιγμή που γίνεται η εκπομπή, η οποία ευτυχώς πάει και αρκετά καλά τηρουμένη σε εποχή, ο κόσμος μας αγαπάει και τους ευχαριστώ γι' αυτό, είναι αυθεντικό αυτό που βλέπετε. Γιατί είναι κάτι που βγαίνει μέσα σε μια πορεία εκπομπής. Αλλά άμα πάρεις τώρα ένα ενσταντανέ, ένα δευτερόλεπτο από μια ολόκληρη πορεία, να μας κάνω ένα παράδειγμα. Όταν έπαιρνε το σποτάκι που έλεγε τη μάχη του Μαραθώνος στο ράδιο Αρβίλα και το Σαμαρά, άμα έβλεπες όλη την εκπομπή, έβλεπες πώς το είχα ταιριάξει. Γιατί είχα τα βιβλία που λέγανε τη μάχη του Μαραθώνος, εξηγούσα πώς λειτουργούσε η φάλαγγα των οπλητών και πώς το μυστικό ήταν να είναι συμπαγής, και εκεί έκανα εγώ το μπέρδεμα. Όταν θα έβλεπες τόσο σποτάκι ξεκάρφωτο, έλεγες. Κάτι έχει πάθει ο Γεωργιάδης. Να σας πω κάτι, τι μου αρέσει σε μένα όταν σας βλέπω έτσι με τα βιβλία. Το ζείτε πάρα πολύ όλο αυτό που κάνετε. Είναι λίγο θεατρικό, ας πούμε. Τα έχεις διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία, ρε Άδωνη. Κοιτάξτε, στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς νομίζω ότι τους έχω διαβάσει σχεδόν όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν έρθει και στο μάθημά μου που διδάσκω ιστορία στην ελληνική αγωγή, ηρίστο εν παρόδο κάθε Σάββατο 5 με 7 το απόγευμα. Ωραία. Και αύριο συγκεκριμένα ξεκινάμε τη Σικελική Εκστρατεία με τον Αλκιβιάδη. 5 ώρα το απόγευμα στον Άρα 57. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και το διαβεβαιώσει, θα δει ωραία, ωραία πράγματα. Οι μαθητές, εντός εισαγωγικών, οι μαθητές που έρχονται για να σε ακούσουν, τι ηλικίες είναι? Έχω από όλες ηλικίες, 19 είναι ο μικρότερος και 80 ο μεγαλύτερος. Τέλεια. Ωραία, πόσα άτομα. Αλλά έχουμε κόσμο πολύ, κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα. Στην περασμένη εβδομάδα διαβάσαμε από το Θουκυδίδη όλο το διάλογο Αθηναίων και Μιλίων και έγινε χαμός. Γιατί έκανα τη σύγκριση διάλογο Αθηναίων Μιλίων με μνημόνιο και Τρόικα. Θα έρθουμε κι εμείς, θα έρθουμε κι εμείς. Εσύ, ειδικά, να είσαι πρώτη σειρά. Ελεονόρα, θα πάμε. Τι είναι ωραίο. Θα είναι πολύ ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, κάποια, και επειδή λοιπόν μέσα από τις εκπομπές σας είστε έντονος, δυνατή φωνή και όλα αυτά, διάβαζα μια συνέντευξη Ευγενίας Μανολίδου πρόσφατα που είχε πει ότι στο σπίτι είστε το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν ακούγεται η φωνή, ότι δεν θα μπορούσε να είναι με έναν άνθρωπο που να φωνάζει και να έχει εντάσεις. Και γενικότερα φαντάζομαι ότι είστε τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Στην προσωπική μου ζωή, εγώ δεν τσακώνομαι σχεδόν ποτέ. Έτσι, δεν μ' αρέσουν οι τσακωμοί γενικώς. Mm-hmm. Στην τηλεόραση δίνω μια μάχη ιδεών. Αν ακούω κάποιον να λέει κάτι που μου φαίνεται ουρανομίκης ανοησία, γιατί ζούμε στη χώρα της ανοησίας, εκεί πραγματικά δεν μπορώ να κρατήσω εύκολα την ψυχραιμία μου. Το παραδέχομαι, είναι η αδυναμία μου. Στην προσωπική μου ζωή έχω τους ίδιους φίλους από το σχολείο, mm-hmm. με αυτούς κάνω παρέα, δεν τσακώνομαι. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, όταν πήγα να αγοράσουμε το σπίτι μας το 7, η κυρία που μας το έδωσε όταν με είδε έκανε λιποθυμίσει. Και μετά, όταν γνωριστήκα, μου είπε: δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είσαι τόσο ήρεμος. Είχα διαφορετικό. Να κάνουμε. Αγριάδωνη, πραγματικά είσαι η αδυναμία μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά δέχτηκες να βγεις στην εκπομπή μας. Το ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και το εκτιμώ αφάνταστα. Μα σου έχω πει ότι εγώ σέβομαι τη δουλειά που κάνετε. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα. Έλα μωρέ τώρα πάει ένας πολιτικός στη μεσημεριανή ζώνη. Αυτό θεωρώ τρομακτική υποκρισία. Αυτή δεν αξίζει η Ελεονόρα που μου λένε μένει μου γράφει στο Twitter. Που τώρα θα έχω 100 μηνύματα στο Twitter και θα μου λένε α, γιατί βγήκες και ναι, και αυτός είσαι και ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν, όλοι αυτοί που το γράφουν τα μηνύματα και όλοι αυτοί που το λένε, βλέπουν την εκπομπή αυτή την ώρα. Πρόσεξε. Δηλαδή πρόκειται περί υποκρισίας. Εμένα η υποκρισία δεν μου αρέσει. Εγώ αν έχω να πω κάτι, θα στο πω κατευθείαν. Άδωνη, εγώ θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ που είσαι πάλι εδώ. Και να στείλεις και τα χαιρετήματά μου στην Ευγενία. Εντάξει, κορίτσι μου. Πολλά, λοιπόν, να είναι όλοι καλά σε μια δύσκολη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, να είναι καλά, να είναι καλά όπως τα λες.
Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Τώρα φεύγουμε από έναν πολύ ωραίο και κεντρικό κύριο. Πάμε σε μια ωραία και κεντρική κυρία όμως, η οποία αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα σε ολόκληρο τον κόσμο όσον αφορά στη μουσική βιομηχανία. Σίγουρα έχετε τραγουδήσει τα ερωτά τραγούδια της, τα έχετε καψουρευτεί. Μπορεί να μην ξέρετε ακριβώς τον τίτλο αυτό, αλλά σίγουρα έχετε τόσο χαρακτηριστική φωνή της που θα τα αναγνωρίσετε με τη μία στο ραδιόφωνο και όχι μόνο. Συνοδεύουν πολύ και ωραίες αισθησιακές εικόνες σε ταινίες και σίριαλ. Έχουμε δει και. Ο Χριστόφορος Παπακαλιά της Λάνα. Ναι, ο Χριστόφορος το αν είχε βάλει. Αναφέρομαι βέβαια στη Λάνα Ντελ Ρέι. Η οποία έχει πολύ ιδιαίτερη ζωή. Και ιδιαίτερη εμφάνιση. Και γενικώς ένα κορίτσι το οποίο έχει τραβήξει πάνω στα φώτα της δημοσιότητας, όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά και γενικότερα για το στυλ της. Μέσα από αυτό το βίντεο, όσοι δεν τη γνωρίζετε, θα τη μάθετε. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ονόματα των τελευταίων χρόνων. Η φωνή της δεν αφήνει ασυγκίνητους ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ακροατές. Η Λάνα Ντελ Ρέι, από ό,τι φαίνεται, ήρθε για να μείνει. Αν και έκανε το μεγάλο μπαμ το καλοκαίρι του 2011 μετά το θάνατο της Amy Winehouse, η ίδια έχει προσπαθήσει σκληρά για να φτάσει στην κορφή. Τα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία τα έκανε με το δικό της όνομα, Lizzy Grant. Σε ηλικία 23 ετών αποφασίζει να εμφανιστεί στο αμερικάνικο show The Box Voice. Ωστόσο, το πολύ χαμηλό προφίλ και η παιδική συστολή που τη χαρακτήριζε δεν φαίνεται να τη βοήθησαν ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Αν και έχει ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο της EP, η ίδια είχε συγκεκριμένους θαυμαστές, οι οποίοι την ακολουθούσαν στα underground στέκια, στα οποία συνήθιζε να τραγουδάει. Ήξερε όμως πως αφού η Lizzy Grant δεν είχε καταφέρει να πείσει τόσο τις δισκογραφικές όσο και τον κόσμο, θα έπρεπε να αλλάξει την εικόνα αλλά και το όνομά της και ίσως αυτή να ήταν και η τελευταία της ευκαιρία. Λάνα Ντελ Ρέι, ή αλλιώς Λίζα Γκραντ, γεννήθηκε στο μικροχωριό Lake Placid. Σε ηλικία 15 χρόνων και αφού η εφηβεία δεν την άφηνε να ηρεμήσει, μπλέκει με κακές παρέες. Ναρκωτικά, αλκοόλ και η καταστροφή της που θα ερχόταν κάποια στιγμή ανάγκασαν τον εκατομμυριούχο πατέρα της να τη στείλει εσόκλειστη σε σχολείο με μοναδικό στόχο να τη σώσει. Στα 18 της αποφασίζει να σπουδάσει φιλοσοφία. Ωστόσο, το μικρόβιο της μουσικής που κληρονόμησε από τις 6 νότες που της έμαθε ο θείος της, την κάνει να θέλει να δημιουργεί ήχους, να φτιάχνει τα δικά της τραγούδια που, γιατί όχι, ίσως αγαπήσει και ο κόσμος. Η αυθεντικότητά της θεωρείται από πολλούς πλαστή. Τα χρήματα του πατέρα της ίσως να ήταν για εκείνη ο λόγος που βρέθηκε τελικά τόσο ψηλά. Η απόπειρα να γίνει διάσημη είχε επαναληφθεί στο παρελθόν, αλλά χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο πατέρας της Rob Grant, που ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που κατάλαβαν τη δύναμη του ίντερνετ και επένδυσαν σε αυτή, θέλησε να βοηθήσει την κόρη του και έτσι προσέλαβε πολύ κόσμο για να τη φτιάξουν όπως έπρεπε. Άλλωστε εκείνος ήταν που είπε το πρώτο ναι στο νέο όνομα της κόρης του, Lana Del Rey. Το
ντεμπούτο της στη μουσική σκηνή σίγουρα δεν θυμίζει σε τίποτα την παρούσα εκδοχή της Lana Del Rey. Η σεξι πλευρά της αποκαλύφθηκε, ενώ αποφάσισε να πειράξει και λίγο το πρόσωπό της. Ιδιαίτερα τα χείλη της, αφού, όπως έχει παραδεχθεί στο παρελθόν, της αρέσει πολύ να τσαλακώνεται. Happy birthday to you. Happy birthday. Αν και η προσωπική της ζωή δεν είχε απασχολήσει και πολύ τα αμερικανικά μέσα, την είδαμε πρόσφατα να ανταλλάζει καυτά φιλιά με τον μπασίστα του συγκροτήματος The Cassidy, Barry James O'Neill. Και όπως όλα δείχνουν, το ζευγάρι θα ανέβει σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας. Αν και τα τραγούδια της Lana Del Rey έχουν γίνει πολύ γνωστά στο ευρύ κοινό, οι live εμφανίσεις της μάλλον απογοητεύουν τους θαυμαστές της. Σε μια από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις της στο Saturday Night Live θα λέγαμε ότι απογοήτευσε το κοινό της, αφού η φωνή της δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που περίμεναν να ακούσουν. Και έτσι οι φήμες ήθελαν εκείνη να ακυρώνει ένα προγραμματισμένο tour συναυλιών, κάτι που διαψεύστηκε από τις εμφανίσεις της. Η Lana Del Rey είναι από τις γυναίκες που αγαπούν την υπερβολή. Λατρεύει οτιδήποτε ρετρό και αναζητά ήχους που να την ταξιδεύουν στο παρελθόν. Ίσως αυτή να είναι μια βαθιά δική της ανάγκη που συναντά αυτή των θαυμαστών της. Στα live έχει λιγάκι αδύναμα σημεία, αλλά είναι θεά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα, παιδιά. Εντάξει, άμα μπορεί να έχει πάρει καλά μηχανήματα και να... Πολύ καλά μηχανήματα. Μιλάνε οι καλλιτέχνες, οι μουσικολόγοι. Άι Μαρή, Άι Μαρή, έχεις ακούσει καθόλου live τη Lana Del Rey? Έχω ακούσει και είναι μια χαρά η κοπέλα. Τι κοπέλα ήταν αυτό? Α, δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Τα χάπια σου να πάρεις, παιδί μου, δεν είσαι καλά. Έκανε θόρυβο πάντως. Τρόμαξε στο κούτελο. Πήγαινε σε διαφημίσεις για να τον βάλω κάτω, να τον τζακίσω. Έλα λοιπόν, δώρο παρακαλώ πάρα πολύ. Με και ένα ονοματικό στο 54-888-90-11-405-404. Διεκδικείτε το δώρο μας, που είναι αυτό το φοβερό MacBook Air από την Mac. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πολλές έτσι συστάσεις. Θα ξέρετε και θα γνωρίζετε όσοι ασχολείστε με την τεχνολογία για τις λειτουργίες του. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας επιβεβαιώσω είναι πάρα πολύ κομψό και πολύ εύχριστο. Και επειδή έχω και εγώ το ίδιο, είναι και πάρα πολύ έτσι χρήσιμο. Απαραίτητο, εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχετε ένα τέτοιο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το διεκδικείτε σε 20 λεπτά περίπου από τώρα. Θα γίνει κλήρωση, οπότε έχετε χρόνο, αλλά μην μου επαναπαυτείτε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θέλω να πάμε να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Χριστοδούλου, τον πολύ αγαπημένο σας ηθοποιό, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και βρίσκεται για να μας έτσι ανακοινώσει και επικοινωνήσει κάτι πολύ όμορφο και ευχάριστο. Εμείς είπαμε και υποσχεθήκαμε ότι θα είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Το εκπαιδεύοντα στηρίζεται λοιπόν από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Το καλημέρα δεν ακούγεται. Καλημέρα και καλησπέρα μας. Τι κάνετε, κύριε Χριστοδούλου? Μια χαρά, σας νοσταλγούμε. Είσαστε Θεσσαλονίκη εδώ και πόσο καιρό? Είμαστε, μόλις έχουμε φτάσει εδώ, περίπου είναι ένα τέταρτο. Τι καιρό έχει εκεί? Αυτό πήγα να πω, έχει υπέροχο καιρό, είναι πάρα πολύ ωραία, ζωντανή η πόλη. Και ξεκινάμε σιγά σιγά να οργανωθούμε για τη Δευτέρα. Η πορεία μας μέχρι τώρα ήταν... Κυρία Μελέτη, ανέλπιστη, πραγματικά ούτε και εγώ το περίμενα, τέτοια υποδοχή από τον κόσμο και την αντιμετώπιση του έργου. Μια υπέροχη κωμωδία, αλλά παράλληλα αυτό που εισπράξαμε είναι, όπως έχουμε πει, αυτή η σύμπραξη που έχουμε κάνει με την μη κερδοσκοπική οργάνωση στην πράξη, που υποστηρίζει τις γυναίκες όλες και πραγματικά μας αγκάλιασαν και ελπίζω το ίδιο πράγμα να γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Και πόσο καιρό θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη? Θα παίξουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ωραία. Δηλαδή σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα αν λάβουμε. Σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα, ναι. Ναι και ναι. Μετά έχετε και συνέχεια. Πού θα σας ξανασυναντήσουμε μετά τηλεφωνικά? Θα σας πω. Στη Θεσσαλονίκη τελειώνουμε περίπου ο πρώτος κύκλος της περιοδίας. Επιστρέφουμε για λίγο καιρό στην Αθήνα, που θα συνεχίσουμε τις παραστάσεις στην Αθήνα.
και ξαναξεφεύγουμε πάλι περίπου προς το Πάσχα για, για την κεντρική, για το μεριά Πελοπόννησο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα γυρίσετε όλη την Ελλάδα λοιπόν. Ακριβώς. Με την θεατρική παράσταση εκπαιδεύοντας τη Ρίτα. Να σας ευχαριστήσουμε, να θυμίσουμε ακόμα μια φορά όμως ότι όλο αυτό έχει και μια κοινωνική υπόσταση, δεν είναι μόνο θεατρικό αυτό εγχείρημα, θέλω να έτσι. Πω, αυτό θέλω να το υπενθυμίσουμε, δηλαδή ότι εγώ δεν ξεκίνησα να κάνω μόνο το εκπαιδεύοντας τη Ρίτα, μια κωμωδία, ένα υπέροχο έργο, παράλληλα ότι έχει και μια ανθρωπιστική υπόσταση, στηρίζουμε όλες τις γυναίκες, τις κακοποιημένες, τις μονογονιακές, είτε έχουν ένα παιδί είτε δεν έχουν ένα παιδί. Υπάρχει στο τέλος της παράστασης, όπως σας έχω πει, η μία κάλπη και μαζεύουμε τα χρήματα και ήδη έχει μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό. Και αυτό θα το κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη κάθε βράδυ. Και έτσι παράλληλα με την τέχνη δείχνουμε και την ανθρωπιά μας. Αυτό είναι και το πιο σπουδαίο και το πιο σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χριστοδούλου. Καλή επιτυχία και στη Θεσσαλονίκη από όλους εμάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς το ίδιο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Επιστρέφουμε τώρα στην υπόλοιπη θεματολογία και πάμε να δούμε ένα θεματάκι που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με την πρωταγωνίστρια τη Μαριάντα Πιερίδη, η οποία, όπως θα θυμάστε και εσείς, την είχαμε ρωτήσει κιόλας και είχε τσαντιστεί με τη δημοσιογράφη της εκπομπής μας όταν έφευγε από τον Dancing with the Stars, για την ιστορία που τη θέλει να εμπλέκεται σε μια υπόθεση οφειλής σε εταιρεία ρούχων, που όπως θέλουν τα δημοσιεύματα, φέρεται να είχε πάρει ρούχα για κάποιες εμφανίσεις της και να υπάρχει εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει, ένα μπέρδεμα. Η ίδια είχε έτσι το θελιγάκι όταν ερωτήθηκε από την δημοσιογράφο για το θέμα αυτό. Όπως θα δούμε όμως τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, υπάρχει ένας στυλίστας ο οποίος βάζει τα πράγματα από τη δική του πλευρά σε τάξη, λύνοντας λιγάκι το μυστήριο του τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά από το οποίο δεν βγαίνει και τόσο πολύ ευνοημένη η Μαριάντα Πιερίδη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα πούμε και περισσότερα. Έχω διαβάσει τώρα τελευταία για κάποια, σε κάποια site που λένε κάποια πράγματα για σένα, ότι έχεις κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες με κάποια ρούχα ή κάποια φορέματα που δεν ουσιαστικά... Δεν αφορά εμένα αυτό το σχόλιο και κακώς το αναφέρεις. Αφορά ένα στυλίστα και κακώς το αναφέρεις αυτό. Πολύ κακώς το αναφέρεις. Επειδή σε έχω μπροστά μου, γι' αυτό σε ρωτάω. Πολύ κακώς που το αναφέρεις. Δεν αφορά εμένα αυτό. Αφορά ένα στυλίστα, ο οποίος έτυχε να φέρει σε μένα ρούχα. Κακό, και είναι ατυχής η ερώτηση που κάνεις. Όταν να ρωτάς πρώτα, να ρωτάς πρώτα και μετά να τα βγάζεις αυτά στον αέρα. Δεν κάνω από κακία, το ρώτησα γιατί είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σας βράδυ. Την πρώτη κριάδα την πήραμε από τη Μαριάντα Πιερίδη που έτριξε τα δόντια της και βγήκε από τα ρούχα της με την ερώτηση. Πώς να μην βγει από τα ρούχα της όταν έχει γίνει ολόκληρο σύριαλ με ρούχα που ακόμη βρίσκονται στην αναζήτηση. Εμείς το ερευνήσαμε το θέμα, το ψάξαμε και σας λέμε τι έχει συμβεί. Ως γνωστό, οι περισσότερες τραγουδίστριες συνεργάζονται με στυλίστες. Η Μαριάντα Πιερίδη λοιπόν συνεργάστηκε με έναν από τους πιο γνωστούς που ντύνει την κοσμική Αθήνα, μέχρι τώρα δηλαδή. Γιατί από εδώ και στο εξής, μάλλον θα αλλάξουν τα πράγματα για τον ίδιο. Πήρε λοιπόν κάποια ρούχα από πολύ γνωστή εταιρεία για τις ανάγκες των εμφανίσεών της. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ρούχα έφτασαν στην τραγουδίστρια μέσω του στυλίστα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Τα φόρεσε, τα χάρηκε και στη συνέχεια τα επέστρεψε, έτσι νόμιζε η τραγουδίστρια, στην εταιρεία που εκεί ανήκαν. Έκανε όμως το μοιραίο λάθος να τα δώσει στο γνωστό στυλίστα και αυτός με τη σειρά του εκεί που ανήκουν. Έλα όμως που η εταιρεία δεν έχει πάρει πίσω τα ρούχα της. Έτσι, μετά από καιρό αναζήτησης, έστειλε εξώδικο στη Μαριάντα Πιερίδη προκειμένου να τα πάρει πίσω. Εδώ ξετυλίγεται και το κουβάρι της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο στυλίστας κράτησε τα ρούχα εκθέτοντας την τραγουδίστρια και εξαπατώντας την εταιρεία των ρούχων που τα δανείστηκε. Στυλίστα και κακώς το αναφέρεις αυτό. Πολύ κακώς το αναφέρεις. Σε έχω μπροστά μου, γι' αυτό σε ρωτάω. Πολύ κακώς που το αναφέρεις. Δεν αφορά εμένα αυτό. Αφορά ένα στυλίστα, ο οποίος έτυχε να φέρει σε μένα ρούχα. Έχουμε... Πώς μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένη τώρα όχι παρουσιάστε, καλλιτέχνητα. Ή οποιοσδήποτε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, σε ουμπής, από
ένα λάθος, μια παράληψη ή μια αφηρημάδα ή μια πράξη, ή δεν ξέρω πώς, τι και πώς, δεν έχω την άποψη και την πλευρά του στη λίστα για να μπορέσω να το χαρακτηρίσω. Αλλά έτσι όπως δίνει το ρεπορτάζ. Απ' την άλλη, η καλένη στην υπόθεση βγαίνει η Μαριάντα αυτή τη στιγμή. Εγώ μίλησα με τον στη λίστα. Θέλει να μας μιλήσει τις επόμενες μέρες, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μου είπε είναι το εξής. Είχε αναλάβει να ντύσει την Μαριάντα Πιερίδη για τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κάποιο διάστημα που τραγουδούσε σε κάποιο μαγαζί. Πήρε τα ρούχα από τον οίκο μόδα στο συγκεκριμένο. Τα πήγε στη Μαριάντα, της άρεσαν τα ρούχα, τα φόρεσε. Κόπηκε τιμολόγιο στο όνομα της κυρίας Μαριάντας Πιερίδη. Όταν το ποσό είναι, σημαίνει ότι τα αγοράζεις τα ρούχα. Θα συνεχίσω. Δεν τα δανείζεσαι. Λοιπόν, κόπηκε τιμολόγιο. Το ποσό δεν έχω πρόβλημα να το πούμε κιόλας. Είναι περίπου στις 6.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας που έχει τον συγκεκριμένο οίκο μόδας είπε στη λίστα, όπως λέει κάθε φορά σε όλους τους στυλίστες, για ηθοποιούς, για καλλιτέχνες που ντύνονται, να διαλέξει ένα κομμάτι, όποιο αρέσει να το πάρει, τα υπόλοιπα πρέπει να επιστραφούν, να επιστραφούν ή θα τα αγοράσει ή θα τα πληρώσει. Και ο στυλίστας υποστηρίζει ότι αυτό δεν έγινε ποτέ, τα ρούχα δεν ήρθανε ποτέ στα χέρια ούτε του ίδιου ούτε του επιχειρηματία. Και ότι ο επιχειρηματίας έχει κινηθεί δικαστικά με ένα εξώδικο. Το τιμολόγιο για ποιο λόγο κόβεται. Αυτό ήθελα. Το τιμολόγιο, όταν κόβεται τιμολόγιο, σημαίνει ότι τα ρούχα αγοράζονται. Έχουν αγοραστεί. Διαφορετικά κόβεται δελτίο παραγγελίας ή αποστολής. Ένα από τα δύο, έτσι. Λοιπόν, μήπως κόπηκε δελτίο αποστολής και εγώ μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Άρα είναι δελτίο αποστολής, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Δεν είχα ποτέ στη λίστα στη ζωή μου. Άρα κόπηκε δελτίο αποστολής. Αυτό είναι. Υπάρχει το δελτίο αποστολής. Από εκεί και πέρα, ο στυλίστας δεν έχει καμία επαφή με την Μαριάντα Πιερίδη. Διακόπηκε η συνεργασία του λόγω αυτή τη άσχημη κατάσταση. Δεν μιλάνε δηλαδή. Όχι, τώρα δεν μιλάνε, δεν έχουν καμία επικοινωνία. Δεν είναι τσακωμένοι, έχει γίνει αυτή η παρεξήγηση. Ούτε τα αλλάξανε κουβέντες, ούτε είπαν, απλά δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα στη δουλειά. Να σε ρωτήσω όμως κάτι, ρε Τζορτζέλα, πραγματικά. Εσύ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μεταφέρεις ένα ρεπορτάζ από έναν στυλίστα. Mm-hmm. Και μου λες ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας περαστικά στον άνθρωπο, mm-hmm. 100 φορές περαστικά, και δεν μπορεί να μιλήσει. Mm-hmm. Πώς μεταφέρεις εσένα πληροφορίες και δεν βγαίνει να μιλήσει. Θα δηλαδή, μιλήσει μπορεί να μεταφέρει όταν πρέπει να μιλήσει. Και δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορούσε να μιλήσει σήμερα. Την άλλη εβδομάδα ελπίζω και εύχομαι να είναι καλά, να πάνε όλα καλά και να το ξεκαθαρίσει αυτό. Απλά γιατί δεν μιλάει, δεν μιλάνε άλλοι γι' αυτό. Κατάλαβε τι γίνεται. Θέλει και ο ίδιο. Έδωσε μια απάντηση. Έδωσε μια απάντηση. Και επειδή εγώ τη Μαριάντα τη συνάντησα το επόμενο βράδυ του. Σαν ελληνικό τελικό τη Eurovision. Μου ήταν πολύ πιο ήρεμη και βέβαια εννοείται πως δεν είχε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, η Μαριάντα τα ρίχνει στη λίστα και ο στη λίστα στη Μαριάντα. Θα αποδείξει και η ίδια ότι απλά ενεπλάκει το όνομά τη χωρίς να έχει καμία ευθύνη σε όλο αυτό. Φεύγουμε από αυτό και πάμε σε κάτι άλλο, πολύ πιο έτσι ωραίο θα έλεγα και με κοινωνικό χαρακτήρα και πολύ σπουδαίο. Μια πρωτοβουλία του Ηλία Ψινάκη, όπου σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Αποστολή έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να χαρίσει ένα πιάτο φαΐ σε 12.000 άτομα. Γιατί, τι κάνει ακριβώς ο Ηλίας. Με τη βοήθεια ανθρώπων μέσα από το χώρο της showbiz και όχι μόνο, καλεί το κοινό να ευαισθητοποιηθεί και τον πληροφορεί ότι μόλις με ένα ευρώ μπορεί να εξασφαλίσει το φαγητό σε ένα άτομο. Υπάρχουν λογαριασμοί τραπεζικοί που ανήκουν στην μη κυβερνητική αυτή οργάνωση, την Αποστολή, όπου ο καθένας μπορεί να καταθέτει το ποσό του, ένα ευρώ. Ένα ευρώ αρκεί για ένα πιάτο φαΐ. Μέχρι στιγμής 12.000 μερίδες φαγητού έχουν εξασφαλιστεί για 12.000 άτομα. Μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς έχει στηθεί και ποιοι πρωταγωνιστούν. Ανατρεπτικός, αντισυμβατικός, αλλά και γεμάτος ανθρωπιά, ο Ηλίας Ψινάκης για άλλη μια φορά εκπλήσει με μια πρωτοβουλία του. Σε συνεργασία μάλιστα με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την μη κερδοσκοπική οργάνωση Αποστολή. Ξεκινώντας εδώ και μήνες μέσα από το Twitter του, να μας προτρέπει πως αρκεί ένα ευρώ για ένα πιάτο φαγητό, στηρίζει την προσπάθεια της Αποστολής να σιτήσει χιλιάδες ανήμπορους ανθρώπους που ακόμη και ένα γεύμα μοιάζει για εκείνους πολυτέλεια. Την Τρίτη, ο Ηλίας Ψινάκης και πάλι μέσα από το Twitter δημοσιοποίησε την επιστολή της Αποστολής, με την οποία τον ευχαριστούν για την βοήθειά του, αναφέροντας μάλιστα ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την δραστηριότητά του προσέφεραν 12.070 μερίδες φαγητού σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Γι' αυτό και ο Ηλίας ευχαρίστησε τους πάνω από 100.000 followers του που ευαισθητοποιήθηκαν, γράφοντας μάλιστα ότι τα ευχαριστώ ανήκουν σε αυτούς.
ο δαιμόνιος μάνατζερ δεν σταματά εδώ. Την βραδιά του ελληνικού τελικού της Eurovision ζήτησε από πολλούς επώνυμους φίλους του να βοηθήσουν στην προώθηση της καμπάνιας και κανείς δεν του αρνήθηκε. Ένα πιάτο φαγητό κοστίζει μόνο 1 ευρώ και με ένα τηλεφώνημά σας κάποιος που το έχει ανάγκη θα το αποκτήσει. Το δικαιούται. Ένα πιάτο φαγητό στοιχίζει 1 ευρώ. Με ένα τηλεφώνημα θα φάει κάποιος που έχει ανάγκη. Ένα πιάτο φαγητό κοστίζει 1 ευρώ. Με ένα τηλεφώνημα θα φάει κάποιος που έχει ανάγκη. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται τουλάχιστον ένα πιάτο φαΐ. Ένα πιάτο φαγητό στοιχίζει 1 ευρώ. Με ένα τηλεφώνημα μπορεί κάποιος να φάει που το έχει ανάγκη. Το δικαιούται. Мы все с вами хотим есть. Ένα πιάτο φαγητό κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Και με ένα τηλεφώνημά σου, κάποιος που το έχει ανάγκη θα το αποκτήσει. Ένα πιάτο φαΐ κοστίζει μόλις 1 ευρώ. Με ένα τηλεφώνημα θα φάει ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη. Κάθε άνθρωπος δικαιούται τουλάχιστον ένα πιάτο φαΐ. Ένα πιάτο φαγητό κοστίζει 1 ευρώ. Με ένα τηλεφώνημα θα φάει κάποιος που το έχει ανάγκη. Που το δικαιούται. Ένα τηλεφώνημα τι σου κοστίζει 1 ευρώ. Τι όφελος έχεις? Ένα πιάτο φαΐ. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολλά. Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Καπουτζίδης, Φωκάς Ευαγγελινός, Δημήτρης Κοντόπουλος, Φώτης Εργουλόπουλος, Δήμα Μπιλάν, Αγάθωνας Ιακωβίδης, αλλά και η δική μας Ελεονόρα είναι μερικοί από εκείνους που συστρατεύονται με τον Ηλία Ψινάκη για να μας πούν ότι 1 ευρώ αρκεί να στηρίξει κάποιον συνάνθρωπό μας. Μάλιστα, αυτό το βίντεο είναι ένα μικρό απόσπασμα από την καμπάνια για ένα πιάτο φαΐ. Καθώς πολλοί ακόμα καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης θα συμμετέχουν σε αυτή. Ωραία πρωτοβουλία. Καταπληκτική. Πόσο χαίρομαι που άνθρωποι σαν και αυτούς που είναι γνωστοί, που είναι stars στην Ελλάδα, πραγματικά το νιώθουν και το κάνουν με αγάπη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δίνεις ένα τέτοιο έτσι, μήνυμα στους ανθρώπους και σε όλους τους θαυμαστές που τους βλέπουν και θέλουν να κάνουν κάτι που τους λένε οι ειδικοί σου αγαπημένοι. Παιδιά, τώρα ακούσαμε ας πούμε, ένα πιάτο φαγητό. Αυτό το πράγμα είναι πλέον δηλαδή ο άνθρωπος που θέλει. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Να έχει ένα σπίτι να το μένει. Πιο σημαντικό είναι. Και να έχει και ένα πιάτο φαγητό για την οικογένειά του, για τους ανθρώπους που έχει δίπλα του, για τα παιδιά του. Πλέον στη ζωή, έτσι όπως έγινε, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Ένα σπίτι, μια ζεστασιά και το φαΐ. Και τέτοιοι άνθρωποι που είναι Ψινάκη που έχουν τέτοια δύναμη να κινητοποιήσουν ανθρώπους για να δώσουν σοβαρό σκοπό. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγχαρητήρια πάντως για την αποστολή και στον Ηλία Ψινάκη. Και να σας πω το εξής. Από εδώ και στο εξής, όταν σας ρωτάνε, χαζώσεις, παιδί μου, θα πρέπει να απαντάτε ναι. Υπάρχει λόγος όμως, εντάξει. Εγώ είμαι μια χαρά. Θα μας εξηγήσει όμως για ποιο λόγο αλλάζουν τα δεδομένα και από εδώ και στο εξής δεν πρέπει να προσβάλλεται ο άνθρωπος στην ερώτηση αυτή, αλλά ταπεινά. Σύμφωνα με επιστήμονες πανεπιστημίου, θα πρέπει να απαντάει και ναι. Γιατί ο άνθρωπος χαζεύει. Επιστημονικά πλέον. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Καλησπέρα από το star.gr και έχετε η έρευνα ενός Βρετανού γενετιστή να μας πει ότι όσο περνά τα χρόνια το ανθρώπινο είδος γίνεται όλο και πιο χαζό. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή τον Dr. Κράμπτη, κάποιες γενετικές μεταλλάξεις που συμβαίνουν στα γονίδια τα οποία καθορίζουν τα συναισθήματα και τις γνώσεις μας μας κάνουν όσο περνά τα χρόνια και πιο χαζούς. Μάλιστα λέει ότι αν είχαμε μπροστά μας. Και πώς εξηγείτε ρε, εσύ όλη αυτή η τεχνολογική άνθηση? Δεν μπορεί να είσαι χαζός και να κάνεις άλματα στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Λέει λοιπόν ότι συγκρινόμενοι με τους προγόνους μας δεν είμαστε εκεί λαμπρότερες διάνοιες. Για παράδειγμα. Ναι, γιατί ο άνθρωπος των σπηλαίων δεν είχε μυαλό, είχε πόδια. Έπρεπε να κυνηγήσει για να φάει. Γι' αυτό ήταν δηλαδή, έτσι. Από το Homo sapiens ξεκινάει αυτή η έρευνα. Δεν νομίζω ότι αναφέρεται σε αυτούς. Νομίζω ότι αναφέρεται πιο πολύ σε προπάπους και... Τι προπάπους καλέ! Χαρακτηριστικά αναφέρει τους Αθηναίους πολίτες του 1000 π.Χ. προ-Χριστού, συγγνώμη. Προ-Χριστού. Και λέει ότι αν τους κάναμε μία σύγκριση με εμάς σήμερα μαζί τους, θα βλέπαμε ότι αυτοί ήταν πιο διανοητικά ζωηροί και πιο σταθεροί συναισθηματικά επίσης. Εμένα αν με ρωτήσεις πάντως ποτέ δεν θα σου πω ναι. Ποτέ, μα ποτέ. Ποτέ, γιατί ποτέ. Θεωρώ χαζή την ερώτηση. Για τον επιστήμονα Greek King, πώς το λένε αυτόν εκεί. Γράμψη. Αυτό είναι. Αυτό. Κοίτα, ότι συναισθηματικά, ότι συναισθηματική νοημοσύνη τους στις παλαιότερες γενναίες και εποχές ήταν διαφορετική από την τωρινή. Ναι, συμφωνώ και επαυξάνω. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο επιστημονικά 1000%. Αυτό έχει να κάνει με αλλά όμως. Αυτό έχει να κάνει και με την αλλαγή της καθημερινότητας και την πρόοδο και την εξέλιξη που υφίσταται όλη η κοινωνία σε όλους τους τομείς και που κάνουν τον άνθρωπο λιγάκι συναισθηματικά
να φθείρετε. Πάντως οι ξανθές χαιρόμαστε, διότι αντί να σε ρωτάνε ξανθιά είσαι. Εγώ είμαι natural blonde και το χαίρομαι. Έτσι. Και είμαι και πιο έξυπνη από πολλές βλαχνινές. Πάμε και στη Ριάννα για την Κέικ Μος. Τι είπες εσύ. Μόλις το πέρα. Μόλις το δήλωσε. Δεν την άκουσα την Κέικ. Και από το χαζό λοιπόν θα πάμε στο καυτό τώρα. Θα βάλω rewind τώρα πάνω στο αλαρδί και θα δω την κακία. Λοιπόν, η Ριάννα με την Kate Moss ποζάρουν για πολύ γνωστό περιοδικό στο φακό του Μάριο Τεστίνο, μόνο με ισόρουχα, άκρος αισθησιακά, με μαστίγια και σε διάφορες άκρος σεξουαλικές πόζες. Βλέπω να γίνονται κολλητές. Γιατί είναι... έχουν τα ίδια μυαλά κουμπαλάκια. Για διαφημιστικούς λόγους φαντάζομαι το κάνουν. Καλά, για τα εκατομμυριάκια που παίρνουν, θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα. Πλέον νομίζω ότι πρέπει να κάνεις κάτι πολύ προκλητικό για να πουλήσεις. Και το έχουν καταλάβει. Και νομίζω ότι κοίταξε η Kate Moss. Θέλει την πρόκληση, λέει. Φημίζεται. Η Ριάννα τον τελευταίο καιρό έχει εξοκύλει. Εντελώς. Έχει ξεφύγει. Άρα κύλησε τα έντζερη και βρήκε το καπάκι. Μια χαρά τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τώρα θα σηκωθώ με τα προσπάθεια. Έλα, Λεωνόρα. Σταματήστε. Λοιπόν. Αχ. Σηκώθηκε. Το όνομα του νικητή της νικήτριας μπορούμε να έχουμε, παρακαλώ. Ο Βασίλης Γρυλής ή Γρύλης είναι ο νικητής, εν πάση περιπτώσει, του ΜΑΚ, το οποίο θα το κάνει δικό του και μπράβο να το ευχαριστηθείς και να το απολαύσεις. Όπως θα απολαύσετε τώρα και την Τατιάνα που έρχεται, γιατί εμείς φεύγουμε σιγά σιγά για Σαββατοκύριακο, θα είμαστε εδώ κοντά σας και πάλι τη Δευτέρα. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Υπομονή. Υπομονή σήμερα είναι μια μέρα ταλαιπωρίας, είναι μια μέρα προβλημάτων. Αύριο όμως είναι μια καινούργια μέρα. Μέχρι τότε, μέχρι τη Δευτέρα, πολλά φιλιά και καλό σας Σαββατοκύριακο. My friend.